Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλό μεσημέρι. Είναι η εκπομπή στο μικρόφωνο. Στο μικρόφωνο σήμερα έτσι έχουμε μεγαλώσει την παρέα. Σιγά σιγά αυτές τις μέρες θα μεγαλώνει η παρέα και έτσι και από καινούριους φίλους και από παλιούς. Λοιπόν, σήμερα είναι μαζί μας ο Δημήτρης Ωσιάρκος. Το είπα σωστά? Ναι, ναι. Λοιπόν, κανονικά. Ο Γιώργος Οπή και ο Γιώργος ο Γιώργης. Ο Γιώργος ο Γιώργης είναι ο μόνος που έχει αποδεχτεί την παραποίηση στο όνομα του που το έχω κάνει. Από μνημονεύτων ετών. Δηλαδή από 18 χρονών και βάλε. Λοιπόν, έχουμε μια πολύ ωραία είδηση που νομίζω αξίζει τον κόσμο τον κόπο να τη διαβάσουμε. Είναι ο φίλος ο Δημήτρης μας στέλνει μια είδηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τη με αυτήν να μπούμε σήμερα στην εκπομπή μας. Προχθές, λέει, στις προκριματικές εκλογές του Δημοκρατικού Κόμματος των ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη, αναμετρήθηκαν μια 28χρονη υποστήριχτρια του Μπέρνι Σάντερς και ένα προβεβλημένο στέλεχος του κόμματος, ο Τζόσεφ Κρόλι. Η πιτσιρίκα Αλεξάνδρια Οκάσιο Κορτές είναι μέλος του Δημοκρατικού Σοσιαλιστικού Κόμματος των ΗΠΑ. Είναι μια φράξια του Δημοκρατικού Κόμματος στην πραγματικότητα σε αυτήν την ιστορία, για όσους δεν ξέρουν, και η υποψηφιότητά της εγκρίθηκε από ένα μεγάλο εύρος προοδευτικών οργανώσεων και προσωπικότητων. Ο 56χρονος Κρόουλι, από την άλλη, είναι παλιά καραβάνα του κόμματος, με έντονη παρουσία στην πόλη και προνιζόταν για επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή. Ο εκλογικός τους προϋπολογισμός μιλάει από μόνος του. 300.000 δολάρια για την Κορτές, 3 εκατομμύρια δολάρια για τον Κρόουλι. Αυτά, όπως ξέρετε, είναι, πώς να το πούμε, είναι το σύστημα των Αμερικανών. Έτσι, όταν υπογράφει κάποιος για την προώθησή σου ώστε να μπεις υποψήφιος σε κάποια από αυτά τα κόμματα, μπαίνει και η ταυτόχρονη οικονομική ενίσχυση. Βεβαίως, όταν σε υποστηρίζουν λαϊκά στρώματα ή λαϊκές οργανώσεις, όπως καταλαβαίνετε, πολύ μικρότερο από ότι όταν σε υποστηρίζουν κάποιοι, πώς να το πούμε, προσωπικά πιστεύω ότι το σύστημα της χρηματοδότησης στις Ηνωμένες Πολιτείες των κομμάτων και των υποψηφίων, μια και το συζητάμε αυτό το πράγμα, είναι πολύ πιο δημοκρατικό, πολύ πιο ανοιχτό, όχι πως δεν υπάρχουν ιστορίες, αλλά τουλάχιστον μπορείς να ξέρεις ή να εκτιμήσεις ποιος είναι αυτός που βάζει τα λεφτά για να κατέβεις για υποψήφιος, οπότε να ξέρει αυτός που τον ψηφίζει ποιανού συμφέροντα, οργανωμένα συμφέροντα έρχεται να το εκπροσωπήσει. Ενώ αντίθετα σε εμάς, επειδή τα γίνονται κάτω το τραπέζι και με κρατική επιδότηση, πιστεύεις ότι το Κουμουντσού κόμμα, για παράδειγμα, είναι κόμμα της εργατικής τάξης, ή η αριστερά είναι για το λαό, ή η δεξιά εκφράζει, ας πούμε, απλά τους συντηρητικούς ψηφοφόρους. Τρία πουλάκια και κάθονται. Τάξη. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θέλω να πω δηλαδή ότι προτιμώ αυτό το σύστημα των Αμερικανών παρά το σύστημα που έχουμε εμείς εδώ. Γερμανικό. Ναι, είναι το Parteitenstaat, όπως το λένε οι Γερμανοί, κομματικό κράτος. Όπου το κόμμα δεν είναι εκφράζει την κοινωνία, την οργάνωση της κοινωνίας, των τάξεων και στρωμάτων της, αλλά αποτελεί προέκταση και βραχίωνα του κράτους. Λοιπόν, η Πορτορικάνα, λοιπόν, οικονομολόγος, να πάμε πίσω στο φίλο μας, το Δημήτρη, είχε στην καμπάνια της δωρεάν σύστημα υγείας. Προσέξτε τώρα, γιατί δεν πρόκειται να βγει. Βεβαίως, γιατί ναι, μπορεί όλοι οι Αμερικανοί να σε ψηφίσουν, αλλά εσύ δεν πρόκειται να βγεις, διότι το σύστημα τους είναι έτσι που εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί εκλέκτορας. Δεν πάνε να σε ψηφίσουν όλοι οι εργαζόμενοι, έτσι. Είναι το σύστημα των εκλεκτόρων που εξασφαλίζει ότι όποιος και να σε ψηφίσει, όσοι και να σε ψηφίσουν, δεν υπάρχει περίπτωση εσύ να βρεις ούτε την ψήφο σου μετά στη Γερουσία ή στη Βουλή. Λοιπόν, η Πορτορικάνα, λοιπόν, οικονομολόγος. Έχω διαβάσει κάποια συγκεκριμένα άθρα της. Έχει έτσι πολύ έντονο έναν αριστερό κενσιανισμό έντονο, όχι όπως το ξέρουμε περίπου στην Ευρώπη, αλλά για τα δεδομένα των ΗΠΑ είναι πολύ αριστερός, αδερφάκι μου. Ναι. Είχε στην καμπάνια της δωρεάν σύστημα υγείας, job guarantee, εγγύηση δηλαδή εργασίας, δωρεάν τριτοβάθμια παιδεία, κατάργηση των ιδιωτικών φυλακών, άκουρε. Θέσπιση αυστηρών μέτρων για την οπλοφορία, επαναφορά του Glass-Steagall Act, δηλαδή του νόμου Glass-Steagall, ο οποίος προσδιορίζε τι σημαίνει, πώς να το πούμε, ξεχώριζε τις τράπεζες που δουλεύουν ως ταμιευτήρια και όχι ταμιευτήρια και άλλες είναι εμπορικές ή επενδυτικές τράπεζες. Λοιπόν, και ενός καινούριου πράσινου New Deal, όπως μας το λέει ο φίλος μας, έχει καταφερθεί ενάντια στο Ισραήλ για τη σφαγή στη Γάζα, ενώ υποστηρίζει και την κατάργηση της ντροπιαστικής και παραστρατιωτικής
ICE και πολλά άλλα, και πολλά άλλα. Και κέρδισε, παρακαλώ, τη Νέα Υόρκη, μοιράζοντας άπειρα εγκεφαλικά στους δημοκρατικούς πρώτα-πρώτα. Αυτή είναι η πλάκα. Και τώρα βάζει πλώρη για το Κογκρέσο το Νοέμβριο. Ο Διεθνής Τύπος μιλάει για μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην πρόσφατη αμερικανική πολιτική ιστορία. Οι Νεοϊορκέζοι βάζουν τα πολιτικά γυαλιά στον πλανήτη. Στην Ευρώπη των διαθροτικών απορριθμίσεων, μία τόσο προοδευτική ατζέντα θεωρείται σήμερα αδιανόητη. Από ανόητους, όπως μας λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Ελπίζουμε να βγει στο Κογκρέσο. Έχει μία παράδοση. Έχουν μία παράδοση οι Ηνωμένες Πολιτείες σε πολιτικούς οι οποίοι είναι sui generis, δηλαδή ενώ δεν αντιπροσωπεύουν κοινωνικά, πώς να το πούμε, δεν αντιπροσωπεύουν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες συγκροτημένα εκφράζουν λαϊκά στρώματα, να το πούμε έτσι. Ωστόσο αυτοί κατόρθωσαν κατά καιρούς και βγήκαν ακόμη και σε επίπεδο κυβερνήτη και εφάρμοσαν μια πολύ πολύ ριζοσπαστική ατζέντα υπέρ των εργαζόμενων στρωμάτων, όπως είναι ο Λιούις Χιούι, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, που ήταν κυβερνήτης στη Νέα Ορλεάνη, στην πολιτεία της Ορλεάνης, της Νέας Ορλεάνης, στο Μεσοπόλεμο, που ξεκίνησε, να το πούμε, στα πλαίσια του Δημοκρατικού Κόμματος, στα πλαίσια του New Deal, του Roosevelt κτλ. Αλλά το πρόγραμμά του έγινε τόσο ριζοσπαστικοποιήθηκε τόσο πολύ που ήρθε σε σύγκρουση με τους New Dealers του Roosevelt, και είναι αυτός που φέρεται να είπε το ότι τελικά ο φασισμός θα έρθει με τη μορφή του αντιφασισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί η λογική της ελεύθερης αγοράς γεννάει το φασισμό. Αυτή ήταν η προβληματική του, να το πούμε έτσι. Δεν ήταν κανένας θεωρητικός πολιτικής. Έχει χαρακτηριστεί φασίστας, ότι είχε πολύ στενές σχέσεις με τη μαφία και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που γράφτηκαν στο βιβλίο. Είναι ποπουλιστής φυσικά, ήταν. Ναι, δηλαδή ήταν μια περίπτωση έτσι. Να δούμε τώρα τι ακριβώς μπορεί να συμβεί. Πιστεύω ότι πλέον ένα μεγάλο κομμάτι, όπως έγραψε και η Foreign Affairs, το περιοδικό του Foreign Affairs πρόσφατα, το αμερικανικό αυτό περιοδικό της διεθνούς πολιτικής, που εκφράζει ένα από τα πιο ισχυρά think tank εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ από τη δεκαετία του 1920, γράφει μέσα ότι ο πατριωτισμός αναγεννιέται στα φτωχά στρώματα των ΗΠΑ. Η πρώτη εκδήλωση αυτή, αν και αντιφατική, ήταν με τον Τραμπ. Μετά την μεταξέλιξη του Τραμπ, αυτή που βλέπουμε, που είναι Τραμπ όνομα και πράγμα, και βεβαίως απέδειξε ότι τι σημαίνει το οργανωμένο έγκλημα να βγάζει πρόεδρο στις ΗΠΑ, υπάρχει μια πολύ μεγάλη στροφή, ή μάλλον διαφαινόμενη στροφή σε πολλά λαϊκά στρώματα προς πιο ριζοσπαστικές κατευθύνσεις, και ενδεχομένως σε αυτό να εντάσσεται και η εξέλιξη αυτή στη Νέα Υόρκη που είχαμε με την επικράτηση αυτής της νέας κοπέλας 28 χρονών, μόλις 28 χρονών. Ελπίζω αυτό το πράγμα να κερδίσει ιδιαίτερα τα συντηρητικά στρώματα, τα πιο συντηρητικά στρώματα που σημαίνουν στις δυτικές πολιτείες, οι οποίες πραγματικά αποτελούν την πηγή της δύναμης του δημοκομματισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να δούμε τι θα γίνει. Πάντως η κατάσταση, επειδή επιδεινώνεται κοινωνικά και πολιτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι λογικό να αναζητούνται διέξοδοι, όπως άλλωστε και σε όλο τον κόσμο. Μας έστειλαν και ένα άλλο δημοσίευμα ότι ένα κορίτσι από το Bronx, η Οκάζιο Κορτές, έκανε την έκπληξη, τέλος πάντων, και κέρδισε ακόμη και το προπύργιο, ας πούμε, της χρηματιστικής ολιγαρχίας, που είναι η Νέα Υόρκη, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαία η Νέα Υόρκη, εκεί είναι η Wall Street, έτσι, και ένας πολύ μεγάλος πολύς κόσμος ζει από αυτό το περιβάλλον απίστευτης ενός συστήματος αργιετίας και απάτης άνευ προηγουμένου. Το γεγονός ότι κέρδισε, και μάλιστα με την υποστήριξη υποτίθεται του Δημοκρατικού Κόμματος, είναι μια εντυπωσιακή, δεν ξέρω κατά πόσο είναι πρωτοφανής ή όχι, αλλά είναι μια εντυπωσιακή εξέλιξη. Αυτά προς το παρόν από τη Νέα Υόρκη. Έξω πάμε καλά, που λέμε. Εδώ πέρα μαζευόμαστε, δεν ξέρω τι γίνεται. Μία ερώτηση έτσι που υπάρχει, μάλλον δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το κίνημα Άμεσο Δημοκρατίας,
η οποία μας έστειλε ένα μήνυμα, λέει πρωτοβουλία για, για ένα κίνημα μεσοδημοκρατίας, κοινάμε τα αρχικά, δημοσιεύσαμε στο λόγιό μας, μας λέει η ανακοίνωση που μας έστειλε, δήλωση υποστήριξη για τη μήνυση επιεσχάτη προδοσία. Επισυνάπτω το κείμενο της ανακοίνωσης, επισυνάπτω επίσης δικό μας δημοσιευμένο κείμενο σχετικά με την κατάλυση του Κυπριακού Συντάγματος, καθώς και τις βασικές μας θέσεις. Υπάρχουν τα links, όπου υπάρχει το κίνημα μεσοδημοκρατίας, blogspot.com, όπου μπορείτε να βρείτε τα κείμενα τα οποία αναφέρονται. Ευχόμαστε η μήνυση να φέρει αποτελέσματα, όπως και γενικότερα η δράση του ΕΠΑΜ. Καλή συνέχεια, μας λέει το μήνυμα. Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς, κοινάμε. Και το δεύτερο είναι κάποιες ερωτήσεις σχετικά με των Κροατών, σχετικά με την αν συμμετέχουμε ή όχι στη συγκέντρωση υπογραφών για δημοψήφισμα σχετικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών ή τουλάχιστον Συμφωνία με τα Σκόπια, όπως τουλάχιστον λέγεται. Όχι, δεν συμμετέχουμε. Και δεν συμμετέχουμε για έναν απλούστατο λόγο. Γιατί τα δημοψηφίσματα αφορούν εφαρμογές πολιτικής σε ένα κυρίαρχο κράτος. Δεν τίθεται θέμα για την κυριαρχία αυτού του κράτους. Δηλαδή, δεν μπορείς να βάλεις ζήτημα δημοψηφίσματος σε θεμελιώδη κυριαρχικά δικαιώματα μιας χώρας. Εάν θέσεις δημοψήφισμα ή αιτηθείς δημοψηφίσματος για αυτό το ζήτημα, τότε είναι σαν αφισβητής την ίδια την ύπαρξη των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αυτά τα ζητήματα των κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά και το σκληρός πυρήνας του συντάγματος που αφορά το δημοκρατικό πολίτευμα, δεν τίθεται σε δημοψήφισμα. Είναι αυτονόητο. Μάλιστα, οι παλιοί συνταγματολόγοι λέγανε ότι σε περίπτωση δημοψηφίσματος, όπως για παράδειγμα έγινε στην περίπτωση του δημοψηφίσματος στη Γαλλία του 1852, όπου η δημοκρατία μετατράπηκε σε αυτοκρατορία, η προεδρική δημοκρατία, με τον Βοναπάρτη, τον Λουδοβίκο Βοναπάρτη, ο οποίος φόρεσε τον αυτοκρατορικό μανδύα μέσω δημοψηφίσματος, αυτό αποτελεί κατάλυση του συντάγματος, με την έννοια ότι δεν μπορεί ένα δημοψήφισμα να καταλύσει το δημοκρατικό πολίτευμα που καθορίζεται από ένα σύνταγμα. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να μπει σε διαδικασία νέας συγκρότησης νέου συντάγματος και εκεί βλέπουμε και τα υπόλοιπα. Αλλά με δημοψήφισμα δεν γίνονται ορισμένα πράγματα. Έτσι, δεν μπορούμε να βάλουμε σε δημοψήφισμα, για παράδειγμα, αν θα υπάρχει ή όχι Ελλάδα. Δηλαδή, και το 99% των Ελλήνων να πάνε να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα αυτό, αν υποθέσουμε ότι μπορεί να υπάρξει. Και τέλος πάντων το εγκρίνουν. Και πούνε, όχι, δεν θέλουμε Ελλάδα, και πάλι το 1% είναι το σωστό. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, να το πούμε έτσι χοντρικά, να το πούμε σαν. Γι' αυτό και εμείς δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε ούτε να υποστηρίξουμε κανένας είδους δημοψήφισμα το οποίο θέτει θεμελιώδη κυριαρχικά δικαιώματα αυτού του λαού, αυτού του έθνους. Υποαίρεση. Με τίποτα. Έτσι. Και να θυμίσουμε ότι υπάρχει ήδη απόφαση ενός δημοψηφίσματος η οποία μένει να εφαρμοστεί. Έτσι, έχουμε ψηφίσει εδώ, όχι έχει στα μνημόνια. Έτσι. Και εδώ πέρα υλοποιείται τέταρτο μνημόνιο. Ναι. Και δεν έχει καμία λογική αυτό το πράγμα να ζητάμε ένα δημοψήφισμα. Ένα ακόμη για κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, βεβαίως, θα εξηγήσουμε παρακάτω, γιατί δεν είναι το όνομα. Το όνομα είναι κάτι το οποίο συνάδει, έχει σχέση, αλλά δεν είναι η ουσία των κυριαρχικών δικαιωμάτων που διακυβεύονται από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αλλά θα το πούμε παρακάτω. Το δεύτερο που θέλω να πω σχετικά και με τις ερωτήσεις που στέλνουν οι φίλοι ακροατές είναι το γιατί δεν συμφωνούμε πολιτικά, δεν συμφωνούμε με την κίνηση προσφυγής εναντίον της συμφωνίας αυτής στο ΣΤΕ, στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά, πολύ φοβόμαστε ότι και αυτή είναι το πώς επιλέγεις να χτυπήσεις το καθεστώς ή αν θέλεις μια ενέργειά του. Εξαρτάται πώς κατανοείς ή τι ψευδεστήσεις έχεις για το συγκεκριμένο πλαίσιο. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία να δούμε πώς ακριβώς καταφεύγεις καταφεύγεις τη δικαιοσύνη ενάντια σοβαρών πράξεων, όπως είναι αυτή η περίφημη Συμφωνία των Πρεσπών. Εάν είναι να προσπαθήσεις την πολιτική σου πλατφόρμα να αποκτήσει νομική ισχύ και να ζητάς από το δικαστή να κρίνει την πολιτική σου πλατφόρμα κατά πόσον έχει νομική ισχύ, τότε είναι δεδομένο ότι καλείς τον δικαστή στην ουσία να πάρει πολιτική θέση, το οποίο δεν θα το κάνει.
δεν πρόκειται να το κάνει και άρα τι κάνεις, προσπαθείς στην πραγματικότητα να χρησιμοποιήσεις την προσφυγή στη δικαιοσύνη για να αναδείξεις για, σαν πολιτική πασαρέλα. Με αποτέλεσμα το γνωστό, αυτό που συνέβη και με την προσφυγή σωστέ στο πρώτο μνημόνιο που τελικά νομοποιήθηκε, επειδή παρακολούθησα την υπόθεση εκ του συστάδιν, έτυχε να είμαι στην ομάδα εκ του σύνεγγες, μια και ήμουνα και εκ του συστάδιν. Με άλλη έννοια, ναι. Λοιπόν, επειδή έτυχε να ήμουν στην ομάδα υποστήριξης εκεί, τέλος πάντων όσο μπορούσαμε και ό,τι μπορούσαμε, θεωρώ ότι τουλάχιστον η οικονομική του πλευρά, αλλά από ό,τι έμαθα αργότερα δουλεύοντας και το νομικό ζήτημα και η νομική του πλευρά, ήταν απολύτως πλημελής παρουσίασή του, με αποτέλεσμα βεβαίως λογικό είναι να δώσει το περιθώριο στο Συμβούλιο της Επικρατείας να βγάλει τη συγκεκριμένη απόφαση που έβγαλε. Άρα λοιπόν δεν συμμετέχουμε. Εάν θέλανε να κάνουν κάτι, θα έπρεπε να χτυπήσουν το καθεστώς, τη διαδικασία, με τέτοιο τρόπο που δύσκολα δικαστής θα μπορούσε να έρθει κόντρα σε σχέση με τον τρόπο που έχει ο ίδιος ο δικαστής νομολογήσει για ανάλογες περιπτώσεις. Αν θέλεις να έχεις ένα ποσοστό επιτυχίας, αν το κάνεις όντως για να φέρεις νομικοπολιτικά κολλήματα στην όλη εξέλιξη. Και δεύτερον, το πιο σημαντικό, όταν έχουμε ένα καθεστώς κατοχής πατρίδας, ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα, για να καταλάβω, η υπογραφή σε μια sui generis διεθνή σύμβαση, η οποία μπορεί να ανατραπεί από οποιαδήποτε κυβέρνηση μετά, ακόμη και με κύρωση της Βουλής, ή το καθεστώς κατοχής πατρίδας. Να τρελαθούμε δηλαδή. Το βασικό λοιπόν είναι ακριβώς αυτό που λέει και το κίνημα της αμεσοδημοκρατίας. Δηλαδή από τη στιγμή που υπάρχει η μήνυση για την επιεσχάτη προδοσία, κινούμε στο μήκος κύματος αυτό. Τι νόημα έχει να πάω να κάνω και άλλες κινήσεις σχέση με αυτό. Αν ήθελαν οι μακεδονικές οργανώσεις, εγώ αυτό που είχα πει και έλεγα είναι να κατοχυρώσουν το όνομά τους. Το όνομά τους. Και μάλιστα πού? Στο εξωτερικό. Στα αμερικάνικα δικαστήρια. Αμερικάνικα, στα αυστραλιάνικα και υπέρα. Που υπάρχει να, πριν λήξει ή πριν κατατεθεί ως κανονική συμφωνία στον ΟΗΕ. Έτσι ώστε να κάνουν έναν ανταρτοπόλεμο σχετικά με την ιστορία αυτή, μέχρι όταν ανατραπεί από τις πολιτικές διαδικασίες της ίδιας Ελλάδας. Και επίσης θα μπορούσαν να διεκδικήσουν από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ακυρώσει τη συμφωνία αν έρθει στα πράγματα. Να δεσμευτεί από τώρα. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι αν κυρωθεί από τη Βουλή δεν μπορεί να πάρει πίσω την δημογραφία. Από πότε? Μία απόφαση της Βουλής ανατρέπεται από επόμενη δήλωση της Βουλής. Υπάρχει διαδικασία. Πάντως, όπως και να έχει το θέμα, όπως και να έχει το θέμα, για να ξεκαθαρίσουμε, η Χούντα του 1970, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε δικτατορία. Αν δεν κάνω λάθος. Και η δικτατορία αυτή ήταν νατοϊκή, αμερικανοκίνητη και τέλος πάντων της δεξιάς. Αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή. Εκτός και αν ήταν της αριστεράς και δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, ήμουν περαστικός. Νασερική ήταν, ρε. Νασερική. Νασερική. Είχα νασερικούς αξιωματικούς. Είχα νασερικούς αξιωματικούς, αλλά καμία σχέση με το, άθλημα. Ναι. Λοιπόν, το 1970 λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση, η τότε ελληνική κυβέρνηση, που ήταν δικτατορική κυβέρνηση, νατοϊκή και όλα τα συμπαραμαρτώντα, αποδέχτηκε την απέτηση της Λαϊκής Δημοκρατίας Κίνας, ώστε να μην αναγνωρίσει, δηλαδή να ανατρέψει την αναγνώριση της Φορμόζας, της Δημοκρατίας της Κίνας, από, και από το 1971 συνεχίζει να μην αναγνωρίζει η Ελλάδα αυτήν που είχε αναγνωρίσει από το 1945. Για να μην τρελαθούμε τελείως. Δεύτερο παράδειγμα. Αυτό το ήξερε ο Κυριάκος. Ο ποιος? Ο Κυριάκος το ξέρει. Δεν ξέρω. Τώρα που το είπες θα το μάθει. Το καλύτερο βιογραφικό στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει. Αν το γράψει το χρόνο για καθημερινή, δεν ξέρω. Είναι ακόμη στο λίμα Α. Ξέρεις, στο λεξικό πολιτικής οικονομίας ή πολιτικών σχέσεων ή πολιτικής. Πολιτικής επιστήμης είναι στο Α. Είναι στο Α. Καταλάβες, δεν έχει φτάσει ακόμη στο Δέλτα. Καταλάβες, διεθνές δίκαιο. Δεν είναι ακόμη. Είναι ακόμη στο σουλάκι. Δεν είναι στο... Τέλος πάντων. Από εκεί πέρα υπάρχει η απόφαση του 2011. Υπάρχει η λεγόμενη ενδιάμεση συμφωνία του 1995, η οποία πήγε στο δικαστήριο το 2011 με πρωτοβουλία της Φίρομ. Ωραία. Το δικαστήριο βεβαίως πάλι λόγω πλημελούς υποστήριξης από την ελληνική μεριά, οποιοσδήποτε δει
τα υπομνήματα και έχει το στοιχειώδη γνώση για τα ζητήματα αυτά και δει τα υπομνήματα με τα οποία υποστήριξε τη θέση της η Ελλάδα το 2011, έτσι, θα κλαίει. Είναι για γέλια τουλάχιστον αυτά τα πράγματα που λέγονται. Πάμε παρακάτω τώρα. Αυτό το προσπερνάμε. Το αφήνουμε, πώς να το πούμε, στην παιδική αφελειά του. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τι είπε το δικαστήριο, το διεθνές δικαστήριο κατέληξε σε βάρος της Ελλάδας. Και λοιπόν... Έβαλα τη γάτα μου και κλαίει, να το ξέρετε εγώ. Λοιπόν, και όλη η ιστορία ήταν γιατί βγήκε η Μπακογιάννης, υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης Καραμαλή, και είχε κάνει αυτή την περίφημη δήλωση ότι ασκήσανε βέτο στη Σύνοδο Βουκουρεστίου του 2008 του ΝΑΤΟ, το οποίο παρεμπιπτόντως ήταν η επίσημη σύνοδος του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι, η οποία έθετε ξεκάθαρα θέμα αναθεώρησης της εξυπαρχής, θέμα αναθεώρησης της συνθήκης του Βουκουρεστή του 1913. Επειδή όμως είχαμε πολιτικές εξελίξεις στη Σερβία, μετά δεν μπόρεσε, ενώ είχαν τη σύμφωνη γνώμη και της Βουλγαρίας και της Ελλάδας και των υπολείπων κατηδίων, έτσι, και του Μαυροβουνίου, να αναθεωρήσουν τη συνθήκη του Βουκουρεστή του 1913. Η Σερβία παρέμεινε, η Ρουμανία παρέμεινε, γιατί είναι από αυτούς που έχουν υπογράψει, λοιπόν, και έχουν χαλαρώσει όλοι οι υπόλοιποι. Δεν τη θέλουν τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, και αυτό είναι και το επίδικο ζήτημα, όπως έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές, του ζητήματος. Έτσι, του 2008 το οποίο τώρα πάει να γίνει με την ιστορία των Πρεσπών που θέλουν να εντάξουν την Αλβανία και το... Όπως είπες πριν, το 2008 είναι ανατοϊκή. Ήταν ανατοϊκή. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η συνάντηση... Την εποχή μάλιστα εκείνη, οι ανατοϊκοί είχαν κερδίσει και τον Πούτιν. Όπου ο Πούτιν ευλόγησε, ήταν κάτω από τις ευλογίες του, μια συνάντηση στη Μόσχα το 2013, όπου ήταν λεγόμενοι Μακεδόνες μέσα εισαγωγικά διεθνολόγοι μαζί με Ρώσους διεθνολόγους, όπου λέγανε το ότι πόσο καταστροφική ήταν η συνθήκη του Βουκουρεστίου του 2013. Ξαναγυρίζοντας πάλι στην τσαρική πολιτική, εξωτερική πολιτική της εποχής, η οποία ήταν ενάντια στη συνθήκη του Βουκουρεστίου του 2013, διότι πολύ απλά έφερνε την Βουλγαρία, η οποία ήταν άμεσα προστατευόμενη από τη Ρωσία, ακόμη το 2014 το έχασε το παιχνίδι, ναι, ο τσαρισμός. Το 2013 ήταν υπό την προστασία της και έχανε την αυτονομία της Μακεδονίας η Βουλγαρία, που ήταν έτοιμα της Βουλγαρίας, όπως έχανε και τη δράμα με την Καβάλα, όπου οι Βρετανοί είχαν συμφωνήσει να την παραδώσουν στους Βουλγάρους, και περιλαμβανόταν μια τέτοια πρόβλεψη στη συνθήκη του Λονδίνου του 1913, η οποία ανατράπηκε από τη συνθήκη του Βουκουρεστίου. Είναι η πρώτη μεγάλη ανατροπή που γίνεται στα Βαλκάνια, όπου για πρώτη φορά τα έθνη των Βαλκανίων συγκεντρώνονται μαζί και λένε, όχι ρε παιδιά, θα αποφασίσουμε εμείς τι θα γίνει σε αυτή την Χερσόνησο εδώ και όχι οι μεγάλες δυνάμεις στο Λονδίνο. Το ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ανάμεσα σε αυτές τις συμφωνίες, τη συμφωνία του Βουκουρεστίου, περιλαμβάνεται και το αλβανικό ζήτημα. Ναι. Το αλβανικό ζήτημα το 1913 είχε δύο εκδοχές. Το πρώτο ήταν η συμφωνία του Λονδίνου το 1913, όπου προέβλεπε την ανεξαρτησία την ανεξαρτησία της Αλβανίας με δημιουργία μιας ζώνης διεθνούς ελέγχου που ήταν μέχρι τα σκόνδρα στην περιοχή της Αλβανίας, προκειμένου να ελέγχεται και η κοιλάδα του αξιού, όλη αυτή η περιοχή, από τις μεγάλες δυνάμεις. Το δεύτερο πολύ σημαντικό για την Αλβανία ήταν ότι η Αλβανία αποκλειόταν στο να μετεξελιχθεί σε μια δημοκρατική χώρα, γιατί τις επέβαλαν με το τσιγουστάρο μοναρχία. Η συνθήκη του Βουκουρεστίου αποκαθιστά τα σύνορα υπέρ, δίνει δηλαδή τα σκόνδρα στην Αλβανία, και ταυτόχρονα απλά λέει το ζήτημα της, αφήνει ανοιχτό το ζήτημα των συνόρων Ελλάδας-Αλβανίας,
με καθορισμό μιας γραμμής η οποία θα συζητηθεί στο μέλλον και καθορίζει ότι θα είναι με όρους εθνικής αυτοδιάθεσης θα καθορίσει το καθεστώς στην Αλβανία. Κάτι βεβαίως που δεν άρεσε καθόλου στις μεγάλες δυνάμεις, γι' αυτό και επακολούθησε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο που επακολούθησε, ξαναμπήκε το αλβανικό ζήτημα στις συνθήκες των Βερσαλιών. Απλά τα λέμε αυτά. Έτσι, δεν τη δέχτηκε κανένας από τις μεγάλες δυνάμεις. Κανένας. Λοιπόν, γι' αυτό κιόλας προσπάθησε να αναθεωρηθεί πάρα πολλές φορές. Συζητήθηκε το 1946 ξανά στη συνθήκη του Σαν Φραντζίσκο, στη συνέλευση του Σαν Φραντζίσκο, όπου κατοχυρώθηκε πάλι. Και με την ενδιάμεση συμφωνία, μάλλον το πρώτο ζήτημα που έβαλε ο κύριο Γκλιγκόροφ με την ανακήρυξη ανεξαρτησίας είναι η αναθεώρηση της συνθήκης του Βουκουρεστίου του 2013, γιατί πολύ απλά ο κύριο Γκλιγκόροφ έλεγε τότε ότι αποτελεί κόλαφος για το μακεδονικό έθνος. Υιοθετήθηκε για πρώτη φορά, μάλλον τέθηκε για πρώτη φορά στο τραπέζι των διεθνών σχέσεων το ζήτημα ότι η Μακεδονία ήταν μία ενιαία και αδιαίρετη και διαιρέθηκε από κατακτητές που ήταν οι Έλληνες, οι Βούλγαροι και οι Σέρβοι. Αυτή η ερμηνεία που ήταν ερμηνεία των μεγάλων δυνάμεων, κυρίως των Αγγλοσαξώνων, δεν την αποδεχόταν κανένας φυσικά, αν και οι Εγγλέζοι υποχρέωσαν τον Βενιζέλο στο 1923 στη συνθήκη της Λοζάνης να υπογράψει τη συνθήκη της Λοζάνης κάτω από ένα καθεστώς ήττας βεβαίως και την κατάσταση, προκειμένου να διασώσει τα σύνορα της χώρας. Αποδέχτηκε ότι η Ελλάδα είναι κατακτήτρια δύναμη των νέων λεγόμενων χωρών που αποσπάστηκαν από τον Σουλτάνο και έτσι χρεώθηκε και το χρέος του Σουλτάνου. Ναι, μοιράστηκε και αποδέχτηκε και την επικυριαρχία του Πατριαρχείου στις νέες χώρες και έτσι μια δυσυπόστατη εκκλησία στην Ελλάδα στην προοπτική να επαναχαραχθούν τα σύνορα στην περιοχή σύμφωνα με τα βρετανικά συμφέροντα και των άλλων μεγάλων δυνάμεων. Παρόλα αυτά όμως, επειδή ο Δεύτερος Πόλεμος κατοχύρωσε τα συμφέροντα ανάμεσα σε δύο κοινωνικά συστήματα, όχι απλά ανάμεσα σε χώρες, αυτό ήταν μια ευτυχής συγκυρία για την Ελλάδα, γιατί θα μας είχαν εξασκήσει κυριολεκτικά αν συνέβαινε διαφορετικά. Γι' αυτό τα λέω αυτά τα πράγματα, ότι το 1991 δεν αντιστάθηκε κανένας στο ζήτημα αυτό που έθετε ο κύριο Γκλιγκόροφ, ότι η ίδια η ύπαρξη του κράτους του, μάλιστα το είπε και στην ομιλία του, αν θυμάμαι καλά, στον ΟΗΕ, στην πρώτη, στην παρθενική του ομιλία στον ΟΗΕ, ότι τίθεται θέμα πλέον για τη συνθήκη του Βουκουρεστίου. Ολόκληρη η προπαγάνδα, το Σύνταγμα, αλλά και η προπαγάνδα στα σχολεία, στηρίζεται ακριβώς αυτό, στην κατάλυση της συνθήκης του Βουκουρεστίου. Η προπαγάνδα, η επίσημη Αμερικανο τραφής προπαγάνδα λέει ότι επειδή το 2013 πέρασαν τα 100 χρόνια από τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, αυτή δεν ισχύει, διότι υποτίθεται ότι ίσχυε για 99 χρόνια. Κολοκύθια βέβαια, το 99 χρόνια έχει να κάνει καθαρά, έχει τυπική αξία. Συνήθως τοποθετείται αυτό το πράγμα, δεν σημαίνει ότι είναι η χρονική της διάρκεια. Από τη στιγμή, και αυτό προς τιμήν τους, οι Ρώσοι το 2013 στο συνέδριο που είχε κάνει υπό την αιγίδα του Πούτιν, του Κρεμλίνου, το τόνισαν ότι δεν σημαίνει ότι καταλήθηκε. Για να καταληθεί θα πρέπει να βάλεις όλους αυτούς που είχαν υπογράψει στη συνθήκη ή να την αποκήρυξουν. Την αποκήρυξε πρώτα η Ελλάδα, η πρώτη που αποκήρυξε τη συνθήκη μετά την υπόθεση των Σκοπίων, είναι η Ελλάδα και μάλιστα επισήμως πήρε το χαρακτήρα της ενδιάμεσης συμφωνίας το 1995, πέρα από τις πράξεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το 1995 με επιστολή του ο Κάρολος Παπουλιάς, που εντάσσεται στην ενδιάμεση συμφωνία, μιλάει για αναγνωρισμένα διεθνή σύνορα. Αλλά η έννοια αναγνωρισμένα διεθνή σύνορα είναι πάρα πολύ αόριστη. Δεν αναφέρεται με βάση ποιες συνθήκες, με βάση ποιες συμφωνίες είναι αυτά τα διεθνή σύνορα. Καταλαβαίνουμε, με βάση αυτήν την υποχώρηση οικοδομήθηκε όλη η πορεία της αναθεώρησης αυτής της συνθήκης. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το θέμα μας σήμερα? Το όνομα είναι δευτερεύον. Το βασικό είναι αυτό, ότι ξεριζώθηκαν οι θεμελιώδεις συνθήκες οι οποίες καθορίζουν τη σχέση μας με τις διαδόχους της Σερβίας και τη γενιά της Σερβία, την Αλβανία και τη Βουλγαρία, παρακαλώ. Είναι το επόμενο μέτωπο που θα ανοίξει. Να το δείτε. Και όχι μόνο προς την Ελλάδα.
Και δεν μπορεί να λες ότι μαζεύονται σύννεφα πολέμου στην περιοχή και να κάνεις αφαίρεση από αυτήν την πραγματικότητα. Και να το πούμε ξεκάθαρα. Αυτός που ανάγει το ζήτημα του ονόματος σε πρώτο ζήτημα είναι εθνικιστής. Υπερασπίζεσαι το έθνος σου στο βαθμό που προάγονται και κατοχυρώνονται τα δημοκρατικά δικαιώματα του λαού. Φυσικά, τα δημοκρατικά του δικαιώματα. Αυτά είναι, ναι. Συμπεριλαμβάνει και αυτό. Λοιπόν, άρα οποιαδήποτε άλλη έννοια του έθνους, το έθνος ως πολιτισμός, το έθνος ως ιστορία, το έθνος ως γλώσσα, το έθνος ως ιδέα, είναι απόρρια εθνικιστικής λογικής. Να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν σημαίνει ότι το έθνος δεν έχει πολιτιστική διάσταση, πολιτιστική ιστορία και όλα αυτά τα πράγματα. Γλωσσική ιστορία, πολιτιστική ιστορία, αλλά όλα αυτά έχουν νόημα μόνο στο βαθμό που ασκείται εθνική κυριαρχία. Έτσι, μπράβο. Που υπάρχουν τα δημοκρατικά δικαιώματα του λαού, τα οποία είναι κατοχυρωμένα, τα προασπίζεις και τα βεβαίως τα διευρύνεις. Αλλιώς όλα τα άλλα είναι εθνικισμός. Και εθνικισμός του χειρίστου είδους. Και για αυτούς τους αριστερούλιδες που ξαφνικά απέναντι στους εθνομηδενιστές ανακαλύψανε την κρυφή γοητεία του εθνικισμού, απλά τους λέω ότι η λογική αυτής είναι η χειρότερη μορφή εθνικισμού κατά τον Λένιν. Όταν έλεγε ότι το ζήτημα των ανάγκης στην ίδια την ύπαρξη ενός ολόκληρου έθνους μόνο ως πολιτισμικό φαινόμενο, ως εθνικό πολιτισμό, είναι η χειρότερη μορφή σοβινισμού που μπορεί να υπάρχει. Αυτό είναι και άλλωστε είναι όρος για να παραμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φίλω. Μία σειρά εθνικιστές τοποθετούν την επιβίωση του έθνους, ναι. Την επιβίωση του έθνους μόνο ως πολιτιστικό αγαθό, ανεξάρτητα από το ποιος ασκεί κυριαρχία. Αυτό όμως ουσιαστικά έτσι υπερασπίζεσαι και το μιλιέται επί Τουρκοκρατίας. Δεν υπήρχε κανένας λόγος. Πώς το λένε? Επανάστασης του 21. Όχι, βέβαια. Αυτή τη στιγμή υπήρχε Μιλιέτ και ηγέτης του Μιλιέτ ήταν ο δεν Πατριάρχης. Ότι οι δημοκράτες... Η λογική αυτού του πράγματος ότι δεν οδηγεί εκεί. Ότι η δημοκρατία που κατάγεται από τη Γαλλική Επανάσταση, έτσι, και ιδιαίτερα από την πιο ριζοσπαστική της εκδοχή που ήταν στα 1793-1795 για Κοβίνικη περίοδος, αλλά μας έδωσε το πιο δημοκρατικό σύνταγμα της εποχής εκείνη, συνταγματικό πατριωτισμό, το συνταγματικό δημοκρατικό πατριωτισμό του λαού. Ποιο ήταν το. Τι έλεγε? Αρνιόταν την πολιτιστική αυτονομία των εθνοτήτων στα πλαίσια των αυτοκρατοριών. Ναι. Λογικό. Διότι δεν είναι. Δεν μπορείς να καθορίζεις τον πολίτη με βάση τι? Με βάση την καταγωγή του, την εξαίματο συγγένεια ή την πολιτιστική συγγένεια. Αυτόματα χωρίζεις πολίτες σε κατηγορίες. Είναι και μετά είναι εύκολο να τους βάλεις και σε σειρά. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Γι' αυτό κιόλας η δημοκρατία δεν ανεχόταν μειονότητες και πλειονότητες. Αποδεχόταν μόνο πολίτες. Όπου βεβαίως υπάρχει το ζήτημα της κυρίαρχης γλώσσας, αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η κυρίαρχη γλώσσα αφαιρεί το δικαίωμα ύπαρξης διαλέκτων ή άλλων γλωσσών που αποτελούν το υπόβαθρο. Ή και μειονοτικών γλωσσών. Ναι, προφανώς. Διαλέκτων ή άλλων γλωσσών εθνοτήτων, το οποίο αποτελεί το υπόβαθρο πάνω στην κυριαρχία αυτής της γλώσσας και τα οποία τα εξελίσσεις, τα αναπτύσσεις και όλα αυτά. Ο δημοκρατικός πατριωτισμός, αν θέλετε, του λαού, δεν στηρίζεται στον αποκλεισμό ή στο κυνηγητό της οποιασδήποτε διαφορετικότητας, για παράδειγμα της βλάχικης γλώσσας ή των αρβανίτικων ή οποιαδήποτε άλλη ή των σλαβομακεδονίτικων, το οποίο θα έπρεπε να τα μελετάς αυτόνομα ως διαλέκτος της ελληνικής γλώσσας. Έτσι, μπράβο. Ή της βλάχικης, για παράδειγμα, που πολλοί μελετητές έχουν καταδείξει τη θρακική καταγωγή της βλάχικης γλώσσας. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα μελετάς σαν στοιχεία της σύμπραξης, της ανάπτυξης της κυρίαρχης γλώσσας όπως αυτή διαμορφώθηκε μέσα από την ανάδειξη του λαού το έθνος μέχρις ότου ο Σεγιές βγει και πει ότι εμείς είμαστε το έθνος, δηλαδή η τρίτη τάξη, δηλαδή ο λαός. Μέχρι τότε το έθνος ήταν αποκοίημα και δημιούργημα των εξουσιών. Η δημοκρατία δεν αναγνωρίζει το έθνος ως αποκοίημα και λειτουργία των εξουσιών, αλλά ως φορέα και συγκρότηση της ενότητας του λαού. Του ίδιου του λαού. Έτσι, όχι ως νομικοπολιτική έννοια απλά, αλλά με τη μορφή την κοινωνική που παίρνει. Δηλαδή με το σύστημα τάξεων και κοινωνικών στρωμάτων που διεκδικούν και παλεύουν για τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις τους στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου εδάφους
κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες οικονομίας, με μια συγκεκριμένη, με ένα συγκεκριμένο ιστορικό και πολιτισμικό φορτίο. Το οποίο δίνει και το χαρακτήρα αυτού του αγώνα σε πολλές περιπτώσεις. Εγώ θα επιμείνω ότι τη διάκριση σε σχέση με το δημοκρατικό χαρακτήρα του έθνους και τον εθνικισμό την κάνει πριν από όλα ο Σολωμός. Το έθνος πρέπει να μάθει να θεωρεί εθνικό ότι είναι αληθινό. Δεν λέει το ανάποδο. Επειδή χρησιμοποιούν πολύ αυτή την έκφραση και πολύ, με πολύ περίεργους τρόπους, απλά ξαναλέμε ότι πρώτα και κύρια αυτό που καθορίζει, εδώ πήγαμε σε μια λογική, να το πούμε έτσι, θα το αναλύσουμε και σε άλλες εποχές. Στην πραγματικότητα, τόσο αυτοί που έδωσαν τη μάχη μόνο για το όνομα, ή κυρίαρχα για το όνομα, όσο και οι άλλοι που μας είπαν ότι δεν τρέχει τίποτα, ας πούμε, για το ζήτημα, να το βαφτίσουμε αυτό το πράγμα, επανέφεραν στις διεθνείς σχέσεις το ούτι ποσιντέρης, δηλαδή αυτό που υπάρχει από το ρωμαϊκό δίκαιο περί το ότι ο ιδιοκτήτης είναι αυτός που κατέχει. Δεν έχει καμία σημασία ποιος είναι αυτός και τι γίνεται και με ποια συνδυασία. Αυτό το στοιχείο το πέρασε στο διεθνές δίκαιο ο ιμπεριαλισμός. Η απεικιοκρατία, η λογική δηλαδή που λέει ότι εφόσον εγώ το κατέχω, αυτό είναι. Αυτό το πράγμα η δημοκρατία δεν το αποδέχεται. Απεικιοκρατικές λογικές, σωστά. Έτσι, δεν το αποδέχεται. Γι' αυτό και μιλάμε για διεθνείς συνθήκες, για τον τρόπο που έχουν διαμορφωθεί όλα αυτά. Δυστυχώς οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν είχαν καμία διάθεση να το δώσουν. Ο λόγος βρίσκεται στο γεγονός ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις σε επίπεδο διαμόρφωσης διπλωματίας και διεθνούς πολιτικής είχαν προσχωρήσει σε μια γελιογραφία της γεωπολιτικής λογικής των μεγάλων δυνάμεων. Μάλιστα διαβάζεις μελέτες και τρελαίνεσαι και λες για το πώς στράφηκε η προσοχή της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο από τα Βαλκάνια, δηλαδή αν έχεις το Θεό σου δηλαδή, δεν έχουν καμία μελέτη ούτε καμία ευάθυνση στην έννοια εθνικό συμφέρον, τι είναι και το εθνικό συμφέρον, πώς αυτό εκφράζεται σε διάφορες ιστορικές καμπές, με ποιον τρόπο το διεκδικείς και φυσικά κανένας δεν ξεκινάει από τη βασική αρχή που αποτελεί το λίκνο όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την εθνική αυτοδιάθεση. Ιδιαίτερα όταν είσαι μια χώρα που είσαι υποχείριο ή απειλείσαι είτε από μεγάλες χώρες είτε από γείτονες στο όνομα της προσπάθειας να αναδιατάξουν την περιοχή. Πώς υπερασπίζεσαι την εθνική σου αυτοδιάθεση. Και επομένως, τι αναγνωρίζεις ως εθνική αυτοδιάθεση τους άλλους. Έχει μεγάλη σημασία να δεις τι, κάτω από ποιες συνθήκες. Παράδειγμα, όταν το Κεμπέκ πήγε, διεκδίκησε την απόσχησή του, το δικαστήριο, το ανώτατο δικαστήριο του Καναδά, είπε ότι δεν υπάρχει λόγος απόσχησης, διότι δεν υφίσταται ένας θεμελιώδης παράγοντας που τη διαδικασία του εθνικού αυτοπροσδιορισμού εξελίσσεται σε δικαίωμα αυτοδιάθεσης, δηλαδή απόσχεσης, μέχρι το σημείο της απόσχεσης από το κράτος. Ποιο ήταν? Η εθνική καταπίεση. Δεν υφίσταται εθνική καταπίεση, ούτε νομική από την κεντρική εξουσία. Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική και τα ζητήματα του διεθνούς δικαίου, αναγνωρίζεις τα κράτη, όταν πας σε ζήτημα αναγνώρισης, κοιτάς, πρώτον, το θέμα είναι αν αυτό αποσπάται από άλλο κράτος, αν δηλαδή αναγνωρίζεις το δικαίωμα σε εθνική αυτοδιάθεση ενός μιας εθνότητας ή ενός αυτοαποκαλούμενου έθνους, ακόμη και αν αυτό το έθνος έχει δικαίωμα να θέσει θέμα εθνικής αυτοδιάθεσης, θέλω να πω δηλαδή, ακόμη και αν δεν είναι ψεύτικο ή δημιούργημα εξουσιών, έτσι. Λοιπόν, ακόμη και τότε κοιτάζεις πρώτο αν είναι προϊόν εθνικής καταπίεσης. Πολύ θεμελιώδες. Είναι θεμελιώδες για το αν αποδέχεσαι ή όχι. Διαφορετικά, ανοίγεις τους ασκούς του αιώλου και καθένας με στη λογική της πολιτιστικής και εθνικής αυτονομίας να διεκδικεί την έξοδό του από ένα κράτος. Δεν πάμε σε αυτή τη λογική της διάλυσης των πάντων. Το δεύτερο είναι εάν το κρατήδιο που δημιουργείται είναι προϊόν ευρύτερης αλλαγής σχετισμών δύναμης και συνόρων στην περιοχή. Το τρίτο, αν αυτό το πράγμα συμβάλλει και πώς στη σταθερότητα της περιοχής ή αν θέλεις
στη δυνατότητα των ισορροπιών δύναμης στην περιοχή. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Βερνιζέλος λέγει ότι η συνθήκη του Βουκουρεστίου προσδίδει καθεστώς ισοδυναμίας ανάμεσα στα βαλκανικά κράτη. Και αυτό εξασφαλίζει τη δυνατότητα συνεργασίας των κρατών στο μέλλον. Αυτό το πράγμα θα το πάρει πολύ σοβαρά υπόψη για τον τρόπο που ανατρέπονται οι συνολικές συνθήκες. Το τελευταίο, αν είναι βιώσιμο. Αν δεν είναι βιώσιμο, τότε είναι φυσιολογικό να προσκοληθεί σε άλλες δυνάμεις οι οποίες να μπορούν να λειτουργήσουν αναθεωρητικά στην όλη περιοχή. Αυτά είναι κριτήρια τα οποία πάγουν στο διεθνές δίκαιο και στη διεθνή νομολογία. Και αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις και εσύ. Πρώτα και κύρια, και μετά δευτερογενώς το ζήτημα της Μακεδονίας και σε ποιο βαθμό η Μακεδονία αποτελεί εθνικό χαρακτηριστικό ή όχι. Είναι εθνικό προσδιοριστικό παράγοντα ή όχι. Αυτό. Αλλά αυτό είναι μετά. Αφού εξαντλήσουμε τα ζητήματα των δικαιωμάτων που έχει ο ελληνικός λαός στην περιοχή σε συνδυασμό με τα δικαιώματα των υπόλοιπων βαλκανικών λαών. Αυτή είναι η διαφορά της δημοκρατικής προσέγγισης στο ζήτημα, το εθνικό ζήτημα, από την εθνικιστική λογική. Έτσι, την οποία δυστυχώς τη βλέπουμε και στην αριστερά να αναπτύσσεται ιδιαίτερα τελευταία. Και μου κάνει εντύπωση πώς είναι δυνατόν να πας τώρα να κινηθείς για το ζήτημα του ονόματος της Μακεδονίας την ίδια ώρα που ο κύριος Κοτζιάς υπογράφει την δημιουργία αλβανικής μειονότητας στο ελληνικό έδαφος. Καταπληκτικό αυτό, έτσι. Καταπληκτικό αυτό. Οι πρώτοι που θέσαν ζήτημα τσαμουριάς ήταν οι Ευρωπαίοι πριν λίγους μήνες. Το θυμάσαι. Είχε γίνει θέμα, δεν υπάρχει τέτοιο Γερμανοί ζήτημα και ξαφνικά. Γερμανοί, ναι, Γερμανοί το βάλανε. Προφανώς. Δεν θυμάμαι ποια ήταν η επίτροπος. Αλλά δεν έχει σημασία, ήταν φανερό. Όχι επίσημα, επίσημα. Ναι. Ας πω και με ποιο τρόπο. Και τώρα έχουμε. Και βγαίνουν βεβαίως οι βορειοεπιρώτες και λένε δεν μπορεί να εξισωθεί ένα υπαρκτό, στον Α ή στον Β βαθμό, σε κάθε περίπτωση όμως, υπαρκτό ζήτημα με μια ανύπαρκτη μειονότητα στην Ελλάδα. Και ερχόμαστε και συζητάμε εμείς. Συζητάμε ένα ανύπαρκτο θέμα επειδή το θέλουν οι εταίροι μας. Εμείς είμαστε η εταίρα των εταίρων μας. Έτσι είναι. Ναι. Απλά αλλά άμα βγούμε από την Ευρώπη πράγματα, θα καταστραφούμε, αυτό να το έχεις πάντα στο μυαλό σου, γιατί είσαι λαϊκιστής μεγάλος. Είναι γνωστό. Ναι, ναι. Είναι γνωστό αυτό και επειδή είμαι λαϊκιστής και δεν μπορώ να καταλάβω ας πούμε, αυτά τα σύνθετα πράγματα, ας πούμε, πώς γίνεται ακροδεξή σήμερα να είναι υπέρ της συμφωνίας. Τη συμφωνία Κοτζιά και ιστορίες και να τους κυροκοτάνε κιόλας και διάφοροι άλλοι πρώην συντροφοί μας, οι οποίοι μάλιστα ανακαλύψανε τη χαρά του να λένε στους Σλαβομακεδόνες ως εθνικότητα κατά τα πρότυπα της Κομμουνιστικής Διεθνούς, χωρίς να έχουν ιδέα ότι η Κομμουνιστική Διεθνής εκείνη την εποχή έκανε απίστευτο τυχοδιοκτισμό. Απίστευτο τυχοδιοκτισμό, δημιουργώντας τρομακτικό πρόβλημα στα Βαλκάνια τα ίδια. Θυμάσαι ότι εκτός από εμάς δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα και στο Βουλγάρικο κόμμα. Και στο Βουλγάρικο και τη Ιουγκοσλαβία. Και τη Ιουγκοσλαβία, το οποίο μέχρι σήμερα το πει. Η Ιουγκοσλαβία είχε προχωρήσει πάρα πολύ μέσα από πολλές εσωτερικές στην προσπάθεια να ενωθούν όλα αυτά τα σλαβικά κρατήδια, τα οποία ήταν προϊόν της αποικιοκρατικής επέμβασης των κεντρικών αυτοκρατοριών και όχι μόνο, σε αυτήν την ιστορία. Και αντί να γίνει αυτό το πράγμα, δημιουργήθηκε μια ομοσπονδία όπου το μόνο ενοποιητικό στοιχείο ποιο ήταν? Το κόμμα. Η Ένωση Ιουγκοσλάβων Κομμουνιστών. Και έτσι, όταν η Ένωση των Ιουγκοσλάβων Κομμουνιστών μετατράπηκε σε μια ομοσπονδία συμμοριών, οι οποίες θέλανε το δικό τους προτεκτοράτο να το πάρουν στα χέρια τους, το δικό τους οικόπεδο, ξαφνικά διαλύθηκε αυτή η ομοσπονδία. Έτσι έγινε και η Σοβιετική Ένωση, βέβαια. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, και στη Τσεχοσλοβακία. Και τώρα κοιτάξτε να δείτε πώς οι λαοί προσπαθούν να επανακάμψουν, να διορθώσουν αυτές τις τραγωδίες. Στην Τσεχία ξανασυζητάνε με τους Σλοβάκους. Όποιος έχει, αν κάποιος, κάποτε ίσως πρέπει να το κάνουμε και εδώ, να διαβάσει τη διακήρυξη ανεξαρτησίας της Τσεχοσλοβακίας του 1918. Ένα από τα πρότυπα ανεξαρτησίας, δημοκρατικής ανεξαρτησίας που είχε ένα έθνος μετά ακριβώς τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν η πρώτη μπουνιά που έδωσε στη λογική των μεγάλων δυνάμεων και τη διευθέτηση της διεθνούς κοινότητας του ζητήματος του δικαιώματος εθνικής αυτοδιάθεσης με τη διακήρυξη ανεξαρτησίας του 18. Αυτό δεν το χώνεψε κανένας. Και αυτό από τους και μεγάλους. Πάντα όποτε μπαίνανε οι μεγάλοι, και να το πούμε έτσι, μεγάλοι μέσα στο. Οι Γερμανοί καταρχήν.
ήταν η διάλυση της Τσεχοσλοβακίας σε Τσεχία και Σλοβακία. Ναι, με τίποτα δεν ήθελα να πω. Γιατί ο Μπίσμαρκ έλεγε όποιος ελέγχει τη Βοημία, ελέγχει το κέντρο της Ευρώπης. Αυτή ήταν η όλη ιστορία. Σαφέστατα. Από τότε, όπως άλλωστε έλεγε ο Μπίσμαρκ πάλι, ναι, για την κοιλάδα του αξιού. Όποιος ελέγχει την κοιλάδα του αξιού, ελέγχει τα Βαλκάνια. Εξού και το Μακεδονικό. Ακριβώς. Έτσι. Κλασική υπεριαλιστική, αυτοκρατορική λογική. Έτσι. Και ξαναγυρίζουμε πίσω. Και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι είναι αριστεροί, άρα υποτίθεται ότι είναι δημοκράτες και προοδευτικοί, ας πούμε, και πάνε και προσκυνάνε αυτές τις λογικές. Τι να πεις. Όπως και να έχει πάντως, ό,τι και να πεις, λίγα για λίγα θα είναι. Η προπαγάνδα και στη εδώ πέρα, η Τσεχοσλοβακία. Ήταν ανέφικτη ενότητα, ήταν νομοτελειακό να διαλυθούν. Άσυπτο ήταν και κομμουνιστές, οπότε ξέρεις. Αυτό ήταν το μέγιστο κακό. Οπότε έπρεπε να διαλυθούν αυτό. Ναι. Οπότε επαναφέρουμε τη λογική την προτέρα, της προτέρας κατάστασης. Του φασισμού. Γι' αυτό κιόλας, ας πούμε, η Αλβανία η σημερινή, ο τρόπος που διαμορφώνεται η Αλβανία είναι στην πραγματικότητα, ο τρόπος που διαμορφώνονταν η Αλβανία, ήθελαν να την αναπτύξουν την Αλβανία, οι Ιταλοί φασίστες και οι Γερμανοί Ναζί. Γι' αυτό κιόλας, παντού έχουμε την άνοδο των μεγάλων ηρώων του αλβανικού έθνους, που τελείως τυχαία ήταν όλοι τους συνεργάτες των Ναζί. Με αγάλματα και ιστορίες. Ξεκινήσει στο Κόσοβο, ξεκινήσει. Με τους μπαλίστες. Ναι. Μπαλίκο μπετάρ. Αυτό το πράγμα. Παντού. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Να θυμηθούμε τώρα ότι η μειονότητα, οι βόρειο-υπηρώτες, να θυμηθούμε τώρα ότι είχαν συγκροτήσει αντάρτικα τμήματα, ελληνικά αντάρτικα τμήματα, ελληνόφωνα αντάρτικα τμήματα, τα οποία συνεργάστηκαν στενότατα με τις δυνάμεις, τις αντιστασιακές δυνάμεις στην Ιταλία, έτσι, του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Αλβανίας. Ναι, στην Αλβανία. Στην Αλβανία, έτσι. Ναι. Αυτό είναι ξεχασμένο σήμερα, αλλά καλό είναι να τα θυμόμαστε και αυτά, γιατί έχουν ξεχαστεί όλα. Πρέπει να φύγουν όλα. Να έρθουν οι μπαλίστες μπροστά, ας πούμε, οι άνθρωποι που σκοτώναν αθώους στη μέση του δρόμου στο όνομα των κατακτητών. Οι οποίοι, μάλιστα, έδρασαν και στην ελληνική Ήπειρο, μαζί με τους Βεμερό, μαζί με τα τάγματα ασφαλείας και του συνταγματάρχη Πούλου, μαζί με άλλα τμήματα εθελοντών που φόραγαν το γερμανικό αγγελωτό σταυρό εκείνη την εποχή. Αυτοί λοιπόν επανέρχονται πάλι. Μπράβο μας. Αυτή είναι η επαναφορά του εθνικού ζητήματος στα Βαλκάνια. Τι να πεις. Πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμεθα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, επιστροφή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη και φυσικά δίπλα μας, μαζί μας είναι ο Δημήτρης Οσιάρκος, ο Γιώργος ο Γεωργής και ο Γιώργος ο Πι. Τους λέμε ο Κωνσταντίνος Β', Γιώργος Πι. Εσύ το προτιμάς. Δεν θα σου πω το καλλιτεχνικό, γι' αυτό λέω Κωνσταντίνος. Το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο, ναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στις ειδήσεις, στην ειδησιογραφία που έχεις. Να πούμε λίγο για τα απόνερα του προσφυγικού. Γιατί με το που έλειξε... Έχει απόνερα το προσφυγικό. Ναι, ρεαλιστικά και μεταφορικά. Γιατί εντάξει, αλήθεια είναι πως είναι τραγική κατάσταση. Αλλά για αυτούς που έρχονται δηλαδή από τις χώρες. Αλλά τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ναι, είναι ότι έβγαλαν αυτό το ανακοινωθέν και από την επόμενη είχαν αρχίσει τα παρατράγουδα. Δηλαδή, όλοι λένε δεν είμαστε χώρα πρώτης εισόδου. Αποποιούνται αυτόν τον χαρακτηρισμό. Η Γαλλία, ξέρω εγώ, η Αυστρία, η Ισπανία. Τέλος πάντων, λένε εμείς δεν είμαστε πρώτης εισόδου. Λέει αλλού να πάτε. Λοιπόν, ο Κόντε λέει: εγώ δεν υπέγραψα, λέει. Στην διαφήμιση. Εγώ δεν υπέγραψα, λέει, ότι θα γυρίσουν οι μετανάστες. Πώς το λένε αυτό, τους επιστρέψουν προς την Ιταλία. Ναι. Οπότε περιμένει το Δουβλίνο όταν το, τέλος πάντων, να βγάλουν καινούριο Δουβλίνο ναι. 3. Ναι. Η Μέρκελ λέει θα τους στέλνουν στην Ελλάδα, θα συμφωνήσουν με την Ελλάδα να τους στέλνουν εκεί. Ναι, τέλος πάντων γενικά ένα φιάσκο. Έπρεπε να βγάλουν ένα κοινοθένα, αυτό είναι το όλο θέμα, για να πάει η Μέρκελ στον χριστιανοκοινωνιστή της Βαβαρίας να του πει ότι έκανα κάτι. Ο οποίος τώρα απειλεί με παρέτηση. Της έχει δώσει άλλο ultimatum, 3 ημέρες, γιατί λέει δεν κάνεις τίποτα, λέει. Τέλος πάντων, ο Αυστριακός τώρα. Α, επίσης οι χώρες αυτές που στη Βόρεια Αφρική και οι Αραβικές Οδομίες, 13 χώρες που παίρνουν να φτιάξουν ένα κέντρα κράτηση, λένε εμείς δεν πρόκειται να φτιάξουμε. Επομένως, απλά τι κάνουν, το κλωτσάνε παραπέρα, όπως με όλα τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Επίσης, στη Σάμο θέλουν να επιτάξουν, λέει, στρατόπεδο και να βάλουν 5.000 πρόσφυγες. Ένα πρώην στρατόπεδο. Δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Ναι.
Μέσα σε κατοικημένο χώρο, φαντάζομαι. Δεν ξέρω που βρίσκεται αυτό. Πάντως έχει βγει η είδηση, είχε να παραχθεί. Τι άλλο έχουμε. Ναι, θέλω να πω για τις κυρώσεις. Γιατί είναι άλλο θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εναντίον της Ρωσίας. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, γιατί υπάρχει και, ξέρετε, πολύ τέτοια διαφάνεια στην Ευρώπη, είναι άνευ προηγουμένου στις πολιτικές αποφάσεις. Λέγεται ότι έχει πάρθει απόφαση για ανανέωση των κυρώσεων. Δεν ξέρουμε όμως, περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση. Ναι. Λέγεται ότι έχουν ανακοινώσει, ότι έχουν ανανεώσει. Βέβαια, να σε ρωτήσω προς αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν, γιατί ο Τραμπ και αυτός έχει ανακοινώσει και άλλες κυρώσεις σε προσωπικό της κτλ. Τι γίνεται με αυτό το θέμα. Ξέρουμε ότι η Ευρώπη δεν θέλει τις κυρώσεις. Ναι. Αλλά για κάποιο λόγο τις παρατείνει. Τι συμβαίνει με αυτό. Γιατί κάποιος μπορεί να πει ότι είναι παράδοξο αυτό. Ή κάνουν τους λένε. Εσείς με τη Ρωσία. Ναι. Κάνουν τους λένε ΗΠΑ. Αυτό καταλαβαίνω. Επομένως, ναι. Αυτό το πράγμα. Είναι γιατί αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ έχουν πάρει τις κυρώσεις πάνω τους, πέρα από τους γεωστρατηγικούς λόγους, το οποίο νομίζω είναι λίγο πολύ φανερές. Φανεροί μάλλον οι λόγοι. Οι γεωστρατηγικοί λόγοι. Αλλά υπάρχουν και ένα σοβαρό ζήτημα οικονομίας που έχει να κάνει με την κυριαρχία του δολαρίου. Το δολάριο αυτή τη στιγμή απειλείται από τις κινήσεις Ρωσίας και τον τρόπο που συγκροτείται μαζί με την Κίνα, αυτό το δίπολο που έχει δημιουργηθεί. Και αυτό κιόλας ο Τραμπ τα έχει βάλει και με την Κίνα και με τη Ρωσία. Και μάλιστα ο κύριος εμπορικός πόλεμος που αυτή τη στιγμή διεξάγεται είναι εναντίον της Κίνας. Ναι. Ενώ απέναντι στη Ρωσία έχουν επαθεί και στρατιωτικοπολιτικά μέτρα. Λοιπόν, η βάση είναι η ηγεμονία του δολαρίου. Αν χάσουν την ηγεμονία του δολαρίου, οι Αμερικανοί θα έχουν μεγάλο πρόβλημα στο να μπορούν να χρηματοδοτήσουν τον επεκτατισμό τους παγκόσμια, τους πολέμους τους. Αυτό μου σημαίνει ότι το ευρώ είναι σαν τελευταία του ψωμιά, δηλαδή δεν έχει. Αν δηλαδή, είναι της πλάκας. Καλά, δεν είναι πλάκας, είναι. Πλάκας, απλά ναι. Λέω ότι από τη στιγμή που κάποιοι λένε ότι θα το χρησιμοποιήσουν αντί του δολαρίου, αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψουν. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν έχει δυνατότητα το ευρώ να λειτουργήσει σε βάρος του δολαρίου, γιατί δεν έχει αυτή την αποθυματική ικανότητα. Είναι αντικείμενο κερδοσκοπίας. Και επειδή αυτή τη στιγμή το δολάριο έχει αυξήσει τη θέση του έναντι του ευρώ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Οι Γερμανοί, ναι, το κρατάνε μόνο και μόνο για να μπορέσουν να κερδίζουν σε βάρος των υπολείπων χωρών. Δηλαδή, στην ουσία, για να διατηρούν τα μεγάλα πλεονάσματά τους, είτε χρηματοδοτικά, είτε σε επίπεδο χρήματος, τα αγκεντίο, είτε σε επίπεδο εξωτερικού ισοζυγίου, σε βάρος των υπολείπων οικονομιών. Mm-hmm. Γι' αυτό κρατιέται το ευρώ. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος. Αλλιώς θα το είχαν καταλήψει περισσότερες χώρες. Πάντως αυτές οι κυρώσεις, όπως και το σπάσιμο της συμφωνίας με το Ιράν, είναι, εγώ θεωρώ, η πένσα που κάνει, όπως λένε κάποιοι, κρατάει όμοιρο την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Τραμπ. Σωστά. Είναι, ναι, ο πόλεμος που κάνει, ο trade war. Και μάλιστα, ναι, θέλει να σταματήσει τις εισαγωγές μετά τους δασμούς για το χάλιβα. Θέλει να σταματήσει και τις εισαγωγές αυτοκινήτων. Ναι. Να πούμε κάτι σε αυτό όμως, γιατί κάποιοι έχουν πέσει θύμα της προπαγάνδας και λένε ότι ο Τραμπ είναι κακός. Ενώ ισχύει το αντίθετο, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει δασμούς στη ΣΥΠΑ. Ναι. Για πες το λόγο γι' αυτό. Ότι χρόνει ότι ψηλούς δασμούς για τα εισαγόμενα. Ναι, είναι πιο προστατευτικός οικονομικός χώρος που υπάρχει στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Βεβαίως εξαιρούνται. Υπάρχουν μια σειρά εξαιρέσεις που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι η Γερμανία ή η Ολλανδία μπορούν να έχουν προνομιακές συμφωνίες με άλλα κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και απλά υποχρεούνται με αυτόν τον τρόπο να νομοποιούν την είσοδο προϊόντων και υπηρεσιών από άλλα κράτη μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τα πουλάνε ως δικά τους. Μάλιστα. Αυτό που εξάγουν και σε εμάς. Οι Αμερικανοί τα πήρανε σχετικά με αυτήν την ιστορία, γιατί βεβαίως έχει να κάνει με το ζήτημα των συμφερόντων που υπάρχουν εδώ. Μην το ξεχνάμε ότι στη Wall Street μία είναι η τράπεζα που κυριαρχεί σαν αντικείμενο κερδοσκοπίας, όχι με άλλους όρους, είναι η Deutsche Bank. Ναι. Και έτσι θα πρέπει να πάρουν κάποια μέτρα ώστε να προστατεύσουν την οικονομία τους και απέναντι στην ευρωπαϊκή δίσδυση. Το λέω γιατί εδώ η προπαγάνδα, η φιλοευρωπαϊκή, κατηγορεί τον Τραμπ ότι είναι τρελός. Όχι, μπορεί κάποιος να μπει στο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου να δει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν μπλοκ
έχει το χειρότερο προστατευτισμό που μπορεί να υπάρχει στον πλανήτη. Που υπάρχει στον πλανήτη. Αυτό που απαγορεύει στις χώρες του να κάνουν κάθε χώρα μονομέα, το κάνει η ίδια και μάλιστα με προνομιακούς όρους υπέρ των ισχυρών χωρών. Μάλιστα. Των ισχυρών οικονομιών, μάλλον. Γι' αυτό είναι κακός προστατευτισμός για μας, έτσι. Είναι κακός προστατευτισμός γιατί προστατεύουμε τον εαυτό μας σε βάρος των ισχυρών. Κατάλαβες. Όταν πρόκειται για την προστασία των ισχυρών, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Απολύτως. Είναι θεμητό. Πάντως αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει από την εποχή του Ομπάμα, να πούμε. Δεν το ξεκίνησε ο Τραμπ, τους δασμούς εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Λοιπόν, απλά ο Ομπάμα ήταν λίγο έτσι. Λίγο, πώς να το πω, πολύ καλός μαζί τους. Όχι τολμηρός. Επίσης θέλω να πω τώρα για ένα νέο κόμμα που λέγεται Εναλλακτική τη Σουηδία. Που έχει ξεκίνησε τέλος, είναι διάσπαση ενός άλλου κόμματος, του Σουηδών Δημοκρατών τέλος πάντων, οι οποίοι λένε ότι πρέπει να φύγουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι hotbed, λέει, διαφθοράς. Ναι. Και ότι τέλος πάντων πληρώνουν. Για τους μετανάστες. Ναι, δευτερευόντως για τους μετανάστες, και δεύτερον λέει γιατί πληρώνουν πολλά, ενώ δεν παίρνουν τίποτα. Ναι. Την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ναι, δευτερευόντως είναι οι μετανάστες. Θέλω να... Δεν ξέρουν ακόμα τι σημαίνει πληρώνουν πολλά. Να διώξουν πολλούς. Η Σουηδία δεν έχει το. Δεν έχουν το δικό τους νόμισμα. Θέλω να διώξουν πολλούς μετανάστες, γιατί λέει πολλοί μαζεύτηκαν εκεί. Και τέλος πάντων ζητάνε. Έχουμε εκλογές τώρα το 18 στην Σουηδία. Δεν ξέρω πότε, δεν το κοίταξα. Ναι. Πάντως γύρω στο 20% του λένε αυτούς ότι. Και θέλουν να δημοψήφισουν με αυτή για έξοδο από την ΕΕ. Αυτά βασικά θα έλεγα. Τα πιο έτσι. Μια και μιλάμε για αυτές τις χώρες, λοιπόν, ένας φίλος εδώ, ο Αντώνης από την Ιρεμβέργη, μας στέλνει ένα μήνυμα που λέει ότι. Καλησπέρα Δημήτρη, θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα σχετικά με τη Γερμανία. Πρώτον, πώς γίνεται μετά τον πόλεμο να έχει τετρατομηθεί και πλέον να έχει ανεξαρτοποιηθεί πλήρως και να κάνει και κουμάντο. Δεύτερον, μετά από 5 χρόνια στη Γερμανία, έχω καταλάβει πως οι Γερμανοί κοινωνικοποιούνται μέσω της δουλειάς. Εμείς έχουμε τις καφετέρες και τις ταβέρνες. Επίσης, τα πάντα κινούνται γύρω από τη δουλειά. Οι Γερμανοί μιλάνε για το σύστημα και ότι αυτό δουλεύει. Το σύστημα, ο τρόπος που λειτουργεί η χώρα τους. Νιώθεις πολλές φορές ότι το κάθε άτομο δεν είναι πιο σημαντικό από το σύστημα. Το σύστημα είναι πάνω απ' όλα. Εμένα μου φαίνεται ότι αυτή η λογική τους οδήγησε και στον ναζισμό. Αυτό που είναι έντονο στη Γερμανία, αλλά κανείς δεν τολμάει να το εκφράσει με λόγια, είναι ότι η δουλειά σε ελευθερώνει. Arbeit macht frei. Αυτό που δεν ξέρω είναι αν αυτή η νοοτροπία υπήρχε πριν το Χίτλερ και απλά πάτησε πάνω σε αυτό, ή είναι κληρονομιά του Χίτλερ στη σημερινή Γερμανία. Επίσης, την προηγούμενη εβδομάδα αναφερθήκατε σε διάφορες ταινίες. Υπάρχει ένα βιβλίο του Rob Smith Tom, που έγινε και ταινία με τον Tom Hardy, που μου θυμίζει πολύ το ΣΥΡΙΖΑ. Το βιβλίο λέγεται «Παιδί 44», η ιστορία διαδραματίζεται στη Σοβιετική Ένωση, όπου ένας μανιακός σκοτώνει, ναι, την έχω δει την ταινία, σκοτώνει παιδιά, αλλά το καθεστώς αρνείται ότι υπάρχει δολοφόνος, γιατί η μόνη αιτία για να γίνει κάποιος δολοφόνος είναι ο καπιταλισμός. Από την στιγμή που εξαλείφθηκε ο καπιταλισμός, δεν γίνεται να υπάρχει δολοφόνος. Έτσι και ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού είμαστε αριστεροί, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε λάθος. Και όσο αντιδρούνε, είναι φασίστες. Λοιπόν, η ταινία βασίζεται σε ένα πραγματικό γεγονός. Την άρνηση εκ μέρους των Σοβιετικών αρχών της εποχής του Στάλιν, ότι μπορεί σε ένα σοσιαλιστικό καθεστώς να υπάρχει serial killer, δηλαδή κατά σειροήν δολοφόνος. Ενώ στην πραγματικότητα υπήρχε, εντάξει, αυτό στηρίζεται στο ζήτημα αυτό, και να ήταν και μόνο αυτό, πάει στο διάλογο, δηλαδή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, όσο για τα υπόλοιπα, υπάρχει αυτό το πράγμα και αυτή είναι η διαφορά της κουλτούρας. Σε εμάς η κοινωνικοποίηση γινόταν πάντα στην αγορά, από την αρχαιότητα αυτό το πράγμα. Και αυτή η κουλτούρα έμεινε. Έμεινε στον Έλληνα, έστω και αν μετεξελισσόταν. Γι' αυτό το καφενείο για μας έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο. Τα καφενεία ήταν πεδίο συνάντησης και. Τα καφενεία πριν. Πάντα. Πριν την τζόχα. Γιατί με την τζόχα έχουν αλλιώσει. Εντάξει, διαλεκτικά είναι όλα αυτά, αλλά. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν για παράδειγμα τους πουλήσαν οι εταίροι, οι προστάτες το 1828, τι κάνανε, πήγανε στο Νάπλιο, γκρεμίσανε την ταμπέλα από το καφενείο εκεί πέρα που λεγόταν οι τρεις δυνάμεις και το φτιάξανε οι τρεις αγχώνες. Του βάζανε εκεί, ας πούμε, την επανάσταση για να διώξουν τον Όθωνα ξεκίνησε από το καφενείο η ωραία Ελλάς, η οποία υπάρχει ακόμη και σήμερα, το καφενείο αυτό, όχι στο σημείο στην Αιώλου που ήταν αρχικά, αλλά είναι σε διαφορετικό, αλλά υπάρχει ακόμη σήμερα. Στην πλατεία
Αγία στην Ερμούπολη στη Σύρο υπήρχαν δύο καβενεία. Το ένα αυτή ήταν που ήταν οι εργάτες των ναυπηγείων και το άλλο που ήταν η άρχουσα τάξη της εποχής. Ναι. Αντικρινά. Και για μας ο δημόσιος χώρος. Αυτό το δράμα για μας. Ο δημόσιος χώρος ήταν ο χώρος που αναπτυσσόντουσαν οι εθνικοί, λαϊκοί, κοινωνικοί αγώνες. Σε αντίθεση με τους Γερμανούς, όπου ήταν ο χώρος του εργοστασίου, εκεί δηλαδή που τους είχαν εγκλωβίσει. Και η λογική του Arbeit macht frei είναι πολύ παλιά. Ήδη από το Μεσαίωνα, το έχουμε πει, ο Πάπας Ουρβάνος αναφέρεται στη Γερμανία με τον όρο Terra obediente, δηλαδή η γη της υποταγής. Τη υπακοή, τη τυφλή υπακοή. Ναι, αλλά από αυτού το βρήκε όμω. Ε? Από αυτού το βρήκε. Δεν το περίμενε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι υπήρχε μια τελείω διαφορετική κουλτούρα, η οποία πέρασε και στην φιλοσοφία ζωή, που υπήρχε αυτή, εκμεταλλεύτηκε και αν θέλει και ο Χίτλερ, και στη σοσιαλδημοκρατία και στην αριστερά τη Γερμανία είχε περάσει, με τη λογική ότι συγκρότησε ένα κόμμα που από μόνο του ήταν μια διαφορετική κοινωνία. Και έτσι όποιος εντασσόταν μέσα στο κόμμα από την εποχή των σοσιαλδημοκρατών, ζούσε στο δικό του κόσμο. Δεν ήταν και έναν κόσμο που εξαρτόταν από την βιωσιμότητα του κόμματος. Και άρα η εξάρτηση αυτή από το κόμμα μετά μετατράπηκε σε εξάρτηση από το κράτος. Και βεβαίως αυτός που του έδινε δυνατότητα να μπορεί να επιβιώνει, να μπορεί να έχει καλή δουλειά ή μεροκάματο, ήταν και αυτόν, πίσω από αυτόν πήγαινε. Γι' αυτό κιόλας η εργατική τάξη της Γερμανίας, παρά το γεγονός ότι εκεί κυριαρχούσε η σοσιαλδημοκρατία και δευτεροβόντος το Κομμουνιστικό Κόμμα Γερμανίας στη Βαϊμάρη, πήγε και ακολούθησε τον Χίτλερ. Γιατί σέλησε σοβαρά βιωτικά ζητήματα. Με τον τρόπο που τα λύσε. Στατ Παρτάι. Το είχες πει στην αρχή. Στάτεν Παρτάι. Στάτεν Παρτάι. Να πω και εγώ εδώ πέρα κάτι για τη Γερμανία, γιατί τους έχω έτσι δυναμία. Αυτό καταρχάς το σύστημα που έχουν το Federal, που πολλοί εδώ πέρα θέλουν να το περάσουν ότι είναι πρόοδος, έτσι με τα ομόσπονδα κρατήδια, αυτό είναι κατευθείαν έρχεται από τη φεουδαρχία. Δηλαδή είναι κατάλοιπο της φεουδαρχίας αυτό το πράγμα τα χωριστά. Άλλωστε έχουν και θηρεό το καθένα από αυτά τα άσχημα, τα τερατάκια που έχουν. Και το προσπαθούν να το περάσουν οι Γερμανοί, ότι αυτό είναι η δημοκρατία, τα Federal κρατήδια. Ενώ εγώ πιστεύω ότι είναι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή το κάθε κρατήδιο έχει δικούς του νόμους και είναι τρομερά δυσλειτουργικό μοντέλο αυτό το μοντέλο που έχουν, όπως και οι Ελβετοί αυτό που έχουν, τρομερά δυσλειτουργικό μοντέλο και εδώ θέλουν να το περάσουν ότι είναι ευέλικτο. Ναι. Δηλαδή το κάθε κρατήδιο έχει δικούς του νόμους, γίνεται τη μουρλή εκεί πέρα, δεν μπορεί να βρει άκρη. Δηλαδή γίνεται ένα πράγμα πρέπει να περάσουν 100 χρόνια. Να συνοηθούν μεταξύ του όλοι αυτοί. Και αυτό βολεύει τις τράπεζες. Σωστά και αυτό. Δηλαδή ακόμη και αν πέρναγε τώρα στην Ελβετία, νομίζω ότι το δεύτερο δημοψήφισμα για το ζήτημα της δημιουργίας του χρήματος. Μπορεί να κρατήσει 20 χρόνια λέει αυτό να εφαρμοστεί. Λοιπόν, δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Γιατί είναι τόσο πολύπλοκη η ιστορία του να αλλάξει το συνολικό νομικό και οικονομικό πλαίσιο, ώστε για παράδειγμα οι τράπεζες να σταματήσουν να παράγουν χρήμα. Η κεντρική μόνο τράπεζα αυτή τη στιγμή της Ελβετίας έχει ξεπεράσει δύο φορές ή τρεις φορές το ΑΕΠ της χώρας, μόνο το ενεργητικό της. Δηλαδή, πώς το φτιάχνεις αυτό το πράγμα. Θέλει δηλαδή βαθύτατες κοινωνικοπολιτικές μεταβολές, τις οποίες όμως τα ικανοποίηση δεν τις επιτρέπει απλά να εδώ, γίνεται εύκολα. Αυτό που εγώ για αυτό το λέω είναι ότι προτείνω να το περάσουν ως πρόοδο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι για το ζήτημα των 120.000 Σύριων οι οποίοι έχουν καταλήψει εστίες στην νοτιοδυτική Συρία μετά την έναρξη στις 19 Ιουνίου της επιχείρησης του Συριακού Στρατού για την ανακατάληψη επαρχίας Ντερά, η οποία συνοδεύει με την Ιορδανία, συνορεύει με την Ιορδανία και τα κατεχόμενα από το Ισραήλ ψηπέδα του Κολάν, να πούμε ότι δεν κατευθύνονται προς την Τουρκία, η μεταφορά τους γίνεται προς τα δυτικά της Συρίας. Οργανωμένα περισσότερο, τουλάχιστον σύμφωνα με μελέτες, σύμφωνα με αναφορές του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, σε μια περιοχή όπου γρήγορα ανακάμπτει, τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία του ΟΗΕ. Επίσης, για να καταλάβουμε το μέγεθος της ήττας που έχει δεχτεί ο υπεριαλισμός στη Συρία, είναι ότι πλέον το Ισραήλ, προκειμένου να αντιμετωπίσει πιθανή απειλή της Χεζμπολά, συζητάει με τη Συρία ακόμη και την παράδοση των υψηπέδων του Γκολάν. Αυτό το πράγμα είναι μια, εντωμεταξύ, 24 στρατόπεδα που έστησαν οι Αμερικανοί για τους χαλιφάτους. Μάλλον δεν ήταν για τους χαλιφάτους, τυπικά ήταν για τους καλούς χαλιφάτους. Λοιπόν, για τους κακούς, ναι. Λοιπόν, στα σύνορα της Ιορδανίας και του Ιράκ, Συριακά, καταλήφθηκαν από το Συριακό στρατό.
και προχωράει ο Συριακός στρατός ακάθεκτος, δίνοντας μια προθεσμία περίπου 1 με 2 μήνες για να εξαλειφθεί κάθε στρατιωτική απειλή από το έδαφος της Συρίας, με πιθανή μάλιστα προσάρτηση και των υψηπεδών του Γκολάν. Αυτό θα πει νίκη, έτσι. Έτσι. Γι' αυτό και δεν ακούμε τίποτα για τη Συρία, αν έχετε προσέξει. Αυτό θα πει νίκη. Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τίποτα απολύτως. Μόλις θα ξαναρχίσουν να ρίχνουν χημικά, θα ακούσουν. Ναι, 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 βεβαίως. Ναι. Προς το παρόν, πάντως, εκεί που λέγανε οι Αμερικανοί, μην τολμήσετε. Πάτε στις. Φεγγάρι πάντα τα ρίχνουν. Μην τολμήσετε που είχαν βγει. Και πήγε ο ίδιος ο Τραμπ με αυτό το δαχτυλάκι που κάνει αυτό το. Ναι, ναι, λοιπόν. Που είναι τελείως φυσικά, όπως και το μαλλί, τελείως φυσικό είναι, δηλαδή τι να σου πω. Σε καταήφη, ναι. Έχει γίνει ειδική επίτευση με λέιζερ, ας πούμε. Λοιπόν, και είπαν ότι έτσι και χτυπηθούν οι αμερικανικές δυνάμεις που έχουν κατασταθεί στο Συριακό, είναι περίπου στα 20-25 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Ιράκ, Συρία, Ιράκ και Συρία, Ιορδανία, ότι εμείς θα χτυπήσουμε. Κολοκύθια, εξαλείφθηκαν 24 βάσεις αυτή τη στιγμή των Αμερικανών. Μιλάμε, αυτό είναι αδιανόητο, έτσι. Αδιανόητο. Ένας λαός τώρα να πετυχαίνει τέτοια νίκη, γιατί μιλάμε για έτσι, πλήρη λοιπόν ανατροπή. Ναι. Εκεί που ήταν έτοιμος να παραδώσει τα πάντα, να παραδοθεί τελείως, έχει γυρίσει την κατάσταση τελείως τούμπα και μάλιστα σε σημείο να πάρει και να κερδίσει και περισσότερα από όσα είχε πριν ναι, να κερδίσει. Σε εισαγωγικά. Αν οι Συριακές δυνάμεις κατοδώσουν τελικά να φτάσουν στα σύνορα με το Ιράκ και την Ιορδανία, έχουν πλέον ξανά ακέραια. Τη χώρα, Συρία, τη χώρα και πιο ισχυρή. Και φυσικά μία ακόμη βλακεία των Κούρδων, οι οποίοι έδωσαν μεγαλύτερη σημασία στα λόγια των Αμερικανών, αυτή τη στιγμή δεν έχουν κανένα διαπραγματευτικό χαρτί έστω να διεκδικήσουν κάποια μορφή αυτονομία στα πλαίσια. Αυτή είναι η Αλβανία της Μέσης Ανατολής. Συριακής ναι, είναι. Ό,τι είναι Αλβανία και τα Βαλκάνια είναι αυτή και τη Μέση Ανατολή. Δηλαδή τέτοια στρατηγική επιλογή. Τι να πεις, ρε παιδί μου, σαν να λέει, ας πούμε, εγώ θα πηδήξω το πηγάδι και άμα σωθώ, το συζητάμε. Χάσανε και το Αφρίν. Και τελείωσε. Το οποίο όμως το ανακατάλαβαν οι Συριακές δυνάμεις. Α, μάλιστα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο τουρκικός στρατός το μόνο που θέλει να κάνει είναι κάπου στο Ιράκ θέλει να ξαναπάει πίσω. Δεν μπορεί να μπει στη Συρία εύκολα. Ο τουρκικός, ποιος, ο κουρδικός είπε. Τουρκικός στρατός. Ο τουρκικός του PKK, ναι, αποχώρησε εντάξει από το Αφρίν. Λοιπόν, δεν πέτυχε άλλη όχι μεγαλοπρεπή νίκη. Όχι. Γι' αυτό δεν ακούμε και τίποτα πάλι. Φυσικά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η Συρία αν οικοδομείται γρήγορα, το ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχει μια οικονομική έκθεση την οποία διάβαζα από την ΥΠΑΤΕ Αρμοστία που λέει ότι ο ρυθμός ανοικοδόμησης έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο στις γύρω χώρες και για τις αντίστοιχες. Γιατί έχουν δικό τους νόμισμα οι άνθρωποι. Έχουν αυτή την οι οποίες δεν κλείνουν και όλα αυτά τα πράγματα. Το ενδιαφέρον είναι ότι το νόμισμα. Δεν κλείσανε τράπεζες, ρε παιδί μου, εκεί δηλαδή. Έχουν δικό τους νόμισμα, δεν κλείσανε τράπεζες. Όχι. Και τι περίεργα πράγματα είναι αυτά. Και το κράτος χρηματοδοτεί το ξανάνοιγμα των εργοστασίων, των βιοτεχνιών, των επιχειρήσεων. Αυτά είναι πολύ κακά πράγματα. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό που γίνεται. Είναι περίκλειστη οικονομία, σε παρακαλώ. Απομονώθηκαν από τον κόσμο. Η Ιταλία συνεχίζει λοιπόν να κρατά σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό μας, λέει ο φίλος. Να πάμε λίγο. Πριν πάμε. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις θα δουν την Ιταλία μόνο σε κάτι ποστάλ, τόνισε ο Ματέο Σαλβίνι. Αφήνοντας εχμές ότι βοηθούν τους διακινητές. Μάλιστα, ανακοίνωσε πως τα λιμάνια της χώρας θα είναι κλειστά όλο το καλοκαίρι για τα πλοία των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Τα λιμάνια θα είναι κλειστά όλο το καλοκαίρι, υπογράμμισε ο ίδιος σε ραδιοφωνική εκπομπή, λέγοντας πως η απαγόρευση δεν αφορά μόνο την πρόσβασή της στα λιμάνια, όχι Παναγιά μου, τι θα γίνει στο Αιγαίο, μόνο αυτό σκέφτομαι, αλλά και την τροφοδοσία με καύσιμα. Όπως με έχει ενημερώσει ο Ιταλικός στρατός, καθώς και η Λίβη, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις βοηθούν τους διακινητές, συνειδητά ή όχι, ανέφερε μεταξύ άλλων. Ο Υπουργός Εσωτερικών Σαλβίνι, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος Ιταλίας και αρχηγός της Λέγκας του Βορρά, τόνισε. Οι οργανώσεις αυτές χρηματοδοτούνται με σκοτεινό τρόπο από ξένες δυνάμεις και πρόσθεσε πως οι ΜΚΟ θα δουν την Ιταλία μόνο σε κάρτ ποστάλ. Η Ιταλία δείχνει το δρόμο για την αντιμετώπιση του φαινομένου της αντιλάθρων μετανάστευσης, μας λέει ο φίλος. Το ΚΕΜ Σπάρτης είναι το κέντρο εκπαίδευσης. Μονάδα στη Σπάρτη. Στη Σπάρτη θα γίνει hot spot. Γιατί σταμάτησε να είναι στρατόπεδο. Τώρα πολύ καιρό. Α, δεν το χρειαζόμαστε να βρούμε. Όχι, κέντρο εκπαίδευσης. Αφού γίνεται εκπαίδευση πλέον στις μονάδες. Α, σωστά, ναι, κατευθείαν. Τα κέντρα κλείσει. Τα κέντρα έχουν κλείσει. Τώρα το ένα μετά το άλλο κλείνουν όλα. Ακόμη και δεν ξέρω πώς κρατάνε μόνο κάτι. Συναυλώνα πώς θα το κάνουν. Όχι, αυλώνα δεν είναι. Με την αυλώνα. Στην αυλώνα δεν είναι. Είναι ειδικές δυνάμεις. Το ΚΕΤ. Το τεθωρακισμένο. Πώς θα το κάνουν. Εκεί έχει παιδί ευολής. Πρόσεξε. Το τεθωρακισμένο, η αυλώνα είναι η φρουρά της Αθήνας. Δηλαδή, άμα θέλει ο στρατός να κινηθεί για πραξικόπημα στην Αθήνα. Το ΚΕΤ. Ήταν παλιά, ήταν στο γουδί.
Ναι, ήταν το υπηκό. Τα άρματα, το υπηκό, τα άρματα του Πατακού. Από εκεί βγήκαν. Λοιπόν, τώρα είναι η Αυλώνα. Λοιπόν, τουλάχιστον έτσι μου έχουν εξηγήσει από ό,τι φαίνεται. Αλλά εμείς σε λίγο δεν θα χρειαστεί καν ο στρατός. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να έχουμε στρατό. Θα μας φυλάνε οι Ευρώποι. Που βλέπεις τι έχει γίνει στη Συρία, ρε παιδί μου, για να αναρωτιέσαι τώρα τι κάνουμε εμείς εδώ πέρα. Θα δεχτούμε και κι άλλους. Γιατί όποιος δεν πάει στην Ιταλία θα έρχεται Ελλάδα. Τέτοια πράγματα γίνονται. Βεβαίως, έχουμε βγάλει δεν και ειδικό. Δεν θα πάνε στη Νότια Γαλλία. Στη Νότια Γαλλία γιατί να φύγει, γιατί πρέπει να φύγει. Καταρχήν είναι πιο δημοκρατική. Να βρουν το δισκοπότη. Ναι, θα έρθουν πρώτα στην Ελλάδα και μετά θα παρεγγείλουν τη Γαλλία. Μετά θα επιλέξουν. Πού θα πάμε, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, στην Γαλλική Ριβιέρα, δεν ξέρουμε. Πού θα κάνουμε διακοπές. Θα ψηθεί και ο τουρισμός. Είναι φανερό ότι η Γαλλία, στον βαθμό που πάνε από τη Μεσόγειο, είναι πρώτη χώρα υποδοχής. Ναι. Αλλά από θα δείτε ότι ποτέ δεν πρόκειται η Γαλλία να αντιμετωπιστεί ως πρώτη χώρα υποδοχής. Όταν βρεθήκαμε τέσμα μια ομάδα, βρεθήκαμε το φθινόπωρο του 2016, τον Νοέμβριο του 2016, σε ένα συνέδριο στην Νίκαια, διαπιστώσαμε εκεί την τελευταία μέρα περίπου 15 παιδιά από το Μαγκρέμπ, από την Γαλλική Αφρική, αλλά και από την Αιθιοπία, βρέθηκαν στη Νίκαια. Μαγκρέπ είναι όλη η περιοχή αυτή. Μέχρι την Αλγερία, όλη η Γαλλική Αφρική. Λοιπόν, και από την Αιθιοπία είχαν βρεθεί στην Νίκαια, ερχόμενοι αγνώστος από άγνωστες περιοχές, όπου είχαν καταλήξει εκεί με στόχο να πάνε στο Παρίσι. Ποιος τους έφερε, 15χρονα παιδιά που ξεκίνησαν από την Αιθιοπία και το Μαγκρέπ. Εκπαιδευτική εκδρομή θα ήταν. Μάλλον, ναι. Λοιπόν, να πούμε κάτι πρώτα όμως, γιατί σήμερα το απόγευμα έχουμε μια ανοιχτή ομιλία συζήτηση. Συμμετέχει ο πρόεδρος του ΕΠΑΜ, ο Δημήτρης Καζάκης, μαζί με τον επικεφαλή τομέα δικαιοσύνης του ΕΠΑΜ, τον κύριο Μαζαράκη, με παρέμβαση επίσης του Προέδρου της Εθνικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Προστασίας Δανειοληπτών και Καταναλωτών Ελλάδος, τον κύριο Κρητικό. Η εκδήλωση θα γίνει σε 6.30 ώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο Γαλατσίου, Καμίνη. Ναι. Λοιπόν, και το θέμα είναι γιατί τα μνημόνια είναι παράνομα και αποτροπή διαμελισμού της χώρας. Αυτά δηλαδή που συζητάμε και τώρα κι εμείς. Περίπου. Για να έρθουμε τώρα εδώ πέρα. Ανέκδοτα. Για να έρθουμε τώρα στα ανέκδοτα. Η Τράπεζα της Ελλάδας, λέγε με Στουρνάρα, στην ενδιάμεση έκθεση νομισματικής πολιτικής δίνει διαβατήριο ισχυρής βιωσιμότητας, όχι απλής βιωσιμότητας, ισχυρής βιωσιμότητας, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, αλλά διαπιστώνει τρεις επισφάλειες, τρεις κινδύνους. Λοιπόν, προσέξτε καταρχήν, η έκθεση, διαβάζω από το Βήμα της Κυριακής, η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το χρέος θα παραμείνει σε τροχιά βιωσιμότητας και σε μακροχρόνιο ορίζοντα, με το σκεπτικό ότι οι εταίροι μας μένουν πιστοί στις δεσμεύσεις τους για μετά το 2032. Δηλαδή το χρέος είναι βιώσιμο επειδή μας δανείζουν για να το πληρώνουμε. Εξαιρετική λογική, εξαιρετική λογική. Το υπογραμμίζουμε αυτό, έτσι. Το έκανε, γίνεται αυτό. Το ξέρουμε, ναι, το χρέο είναι βιώσιμο. Αλλά για αυτόν τον λόγο. Έχει σημασία να το υπογραμμίσουμε αυτό. Ναι, σωστό. Έχει σημασία. Λοιπόν, ποιες είναι οι επισφάλειες αυτής της ισχυρής βιωσιμότητας? Ο πρώτος σχετίζεται, λέει, ο πρώτος κίνδυνος σχετίζεται με την πορεία των επιτοκίων δανεισμού και την ενδεχόμενη αύξησή τους, καθώς υποστηρίζεται, εισερχόμαστε σε περίοδο σφιχτής νομισματικής πολιτικής εκ μέρους των κεντρικών τραπεζών. Ξέρω, δηλαδή των δανειστών μας. Ναι, δηλαδή τη σφιχτή, τι εννοεί σφιχτή? Στη δεύτερη σφιχτή. Θα αυξήσουν τα επιτόκια. Σώπα καλέ. Αυτό σημαίνει. Εγώ τρόμαξα τώρα. Και μέχρι τώρα, ας πούμε, ήμασταν άπλετοι. Μας δίνανε τσάμπα, δηλαδή. Αυτό το πράγμα. Οπότε τώρα θα αυξήσουν τα επιτόκια. Λοιπόν, να σημειωθεί, λέει, στο βασικό σενάριο ανάλυση, το επιτόκιο υιοθετείται στο 4,9 και στο 5,1 υπολογίζεται στην ανάλυση βιωσιμότητας της Κομισιόν. Μάλιστα. Δηλαδή, 2-3 φορές απάνω σχέση με το σημερινό, έτσι. Ναι. Ωραία, μια χαρά. Ο δεύτερος κίνδυνος έχει να κάνει με τους προβλεπόμενους ρυθμούς ανάπτυξης των επόμενων χρόνων για τις πιθανές επιπτώσεις από το διεθνή περίγυρο εξαιτίας του εμπορικού πολέμου που επιδιώκουν οι ΗΠΑ. Μάλιστα. Τώρα,
Τι να σχολιάζει για τους ρυθμούς ανάπτυξης αυτό της χώρας. Αυτό μπορεί να το στείλει στον Αρκά να φτιάξει ένα ωραίο σκίτσο. Λοιπόν, και ο τρίτος κίνδυνος αφορά τα υψηλό πρωτογενή πλεονάσματα. Εδώ είναι το ανέκδοτο, για τουλάχιστον 42 χρόνια, 3,5 του ΑΕΠ έως το 2022 και 2,2% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο στη συνέχεια μέχρι το 2060. Πρώτη ερώτηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, η Σουηδία, η Νορβηγία, δεν ξέρω εγώ όλες τις χώρες βάλτε κάτω να πούμε. Υπάρχει έστω και μία χώρα που πετυχαίνει αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης, που θεωρούνται βιώσιμοι αυτοί οι ρυθμοί ανάπτυξης, ρεαλιστικοί για αυτές τις χώρες για να θεωρηθούν ρεαλιστικοί για μας? Όχι, αλλά εμείς είμαστε πίσω. Και όπως έχει ο μέγας θεωρητικός της οικονομίας Δραγασάκης μας έχει πει, εδώ υπάρχει η λογική του ελαττηρίου. Κατάλαβες τι γίνεται? Δηλαδή πιέζεις την οικονομία προς τα κάτω, πιέζεις ένα ελαττηρίο και ξαφνικά την αφήνει. Αν δεν επιβεβαιωθεί η θεωρία, ξέρεις τι έχεις. Λοιπόν, αυτή είναι η θεωρία. Τώρα δεν ξέρω σε ποιο πανεπιστήμιο διδάσκεται αυτή η θεωρία, δεν το ξέρω αυτό. Πράγμα. Είμαι σίγουρο. Ναι, το έχει γράψει και το έχει αναλύσει. Να ρωτήσω λοιπόν, κάτι. Και το αστείο είναι ότι εγώ δεν βεβαίως σε πανεπιστήμιο θα διδάσκεται, γιατί όλες οι μαλακές σε πανεπιστήμια διδάσκονται. Αλλά λέω ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι που τα λένε αυτά τα πράγματα, δηλαδή σε ποιο απευθύνονται, δεν ξέρω. Τι IQ, καβουριού, δεν ξέρω. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Όταν μιλάμε για ένα πλεόνασμα τη τάξη. Μισό λεπτά και να επισημάνω κάτι εδώ. Το Βήμα πάντως, επειδή είναι έγκριτος εφημερίδα. Έγκριτος. Ναι, έτσι. Στην ανάλυση σημειώνεται ότι είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Και συνεχίζει. Δεν λέμε να είναι ανέφικτος, λέμε ότι είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Διότι δεν υπάρχει ανέφικτος στόχος. Ανέφικτος στόχος δεν υπάρχει. Έτσι λοιπόν, όταν λέω εγώ, ας πούμε, ότι για να πετύχει αυτό το πράγμα, είναι σαν να λες ότι ο Μακαρίτης ο παππούς μου θα αναστηθεί και μάλιστα θα αναστηθεί με καρούλια για να τρέχει σε 200 χιλιόμετρα στη λεωφόρο. Αυτό που είπα τώρα είναι απλά δύσκολο να συμβεί. Χωρίς όχι 100. Χωρίς δεν μπορείς να δώσει και χατζηλίκι. Αυτό το λιγότερο. Θέλω να πω δηλαδή. Πιο πιθανό το βρίσκω να το δώσει χατζηλίκι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι δύσκολο να συμβεί. Όχι ακατόρθωτο. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Μιλάμε τώρα για πλεοντάσματα της τάξης του 3,5%. Πέτουμε, ας πούμε, τη χρονιά του 19. Θα βγάλουμε ένα πλεόνασμα 3,5%. Περίπου πόσο βγαίνει το 3,5% στο ΑΕΠ σήμερα? Πόσο είναι αυτά τα λεφτά περίπου? Το 3,5% στο ΑΕΠ. Ναι, πόσο είναι? Για το 19, ας πούμε. Δεν το θυμάμαι τώρα. Δεν έχω το προχειρήσει. Έμπασε, ας πούμε καμιά 15 εκατομμύρια ευρώ. Όχι. Πολύ πιο λίγα. Πολύ ναι, πιο εντάξει. Λίγα. Γιατί αν θεωρείς ότι είναι περίπου στα 180 δισεκατομμύρια το ΑΕΠ. 180, ναι. Στο 10 είναι 18, ναι, όχι, είναι πολύ λιγότερα. Είναι γύρω στα 3,5 εκατομμύρια, κάπου εκεί πέρα περίπου. Λοιπόν, 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Τι θα γίνουν αυτά τα λεφτά, αυτό το πλεόνασμα, πού θα μαζευτεί? Θα πάει στους δανειστές. Ναι. Αυτό το 3,5%, εάν εγώ δεν έχω το 2% ανάπτυξη που λέει το σχέδιο, έτσι, για 2% δεν μιλάει. Όχι, αλλού θα καταλήξω. Εφόσον δεν έχω το 2% ανάπτυξη και έχω έστω ίσα βάρκα, ίσα γυαλός, έτσι. Αυτό δεν αφαιρείται από την οικονομία? Αυτό δεν συρρυκνώ την οικονομία? Βέβαια. Δηλαδή, αν... Αφαιρείται από την οικονομία. Πρέπει να είσαι επιστήμονας, δηλαδή οικονομικός επιστήμονας, για να καταλάβεις ότι δεν μπορείς να έχεις τέτοιου είδους πλεονάσματα. Πάντως, ο Μαρίνος, σχολιάζοντας τις τάσεις της κυβέρνησης και έχει συμβάσει προσωπικότητα. Ο Γιάννης Μαρίνος. Ο δημοσιογράφος. Ακόμη. Ναι, γράφει και σχολιάζει κιόλας. Και σχολιάζει. Και σχολιάζει ακόμα. Δηλαδή, τα νεκροταφεία δεν έχουν παρθετήσει ακόμη. Δεν καταλαβαίνω, ας πούμε. Αυτός μας έθαψε οικογενειακώς όλη τη χώρα από την δεκαετία του 70. Ό,τι ηλιθιότητα έγινε σε αυτή τη χώρα είχε τη συνηγορία του κυρίου Μαρίνου. Λοιπόν, ό,τι καταστροφή συνέβη, είναι αυτός ο τύπος ήταν ο πρώτος, στην πρώτη γραμμή. Ο πρώτος είναι στην καθημερινή αυτός, πραγματικά, μου κάνει εντύπωση. Εντάξει. Δηλαδή δεν ξέρω, επειδή είναι. Αυτό το πράγμα ναι, πρέπει να ανοίξουν το νοικοταφείο και να τον καλούν. Ελάτε! Δηλαδή τι γίνεται, ας πούμε. Κάπως πρέπει να λειτουργήσει. Πώς ζει αυτός ο άνθρωπος? Εγώ φεύγω από την κακεντρέχεια που σε διακρίνει τώρα και πάω να σαν τον Μπρέζνεφ είναι αυτός. Τι λέει? Σαν τον Μπρέζνεφ, με τη φορμόλη το ζούσανε. Δεν γίνεται. Λοιπόν. Και σχολιάζει τις διαπραγματευτικές ικανότητες του κυρίου Τσίπρα. Το ηλαιροτραγικό είναι ότι η ανακούφιση ως ενθουσιασμός των δανειστών μας και η έπαινη προς τον Τσίπρα από πολιτικούς ηγέτες και τον ευρωπαϊκό τύπο αξιοποιούνται υπέρ αυτού και στο εσωτερικό μέτωπο. Όπως γινότανε με όλους τους προηγούμενους πρωθυπουργούς, αν ακόμα ενθυμούμε καλώς. Ναι.
Καλώς ενθυμούμε. Ξέρω. Μάλιστα. Και έτσι αξιοποιούσε και έτσι ερμήνευε και τις εποχές της επάρα του ο κύριος Μαρίνος, τις τότε αναλύσεις και τοποθετήσεις των ξένων. Σήμερα δεν του κάθονται οι αναλύσεις των ξένων, γιατί θεωρεί κακό διαπραγματευτή τον Τσίπρα απέναντι στους καλούς διαπραγματευτές. Έτσι, μπράβο, να θυμόμαστε ότι το ζήτημα είναι ποιότητας διαπραγμάτευσης. Η ποιότητα της διαπραγμάτευσης δεν είναι να αποκτήσουμε ανεξαρτησία, αλλά πόσο καλά διαπραγματευόμαστε με την ανεξαρτησία. Έλατε. Η μόνη ανεξαρτησία που υπάρχει εδώ. Η μόνη ανεξαρτησία που είναι αποδεκτή τον κύριο Μαρίνο είναι του κλέφτη. Ιδιαίτερα όταν αυτός ο κλέφτης έχει μετατραπεί σε σπουδαίο επιχειρηματία, ο οποίος κατέχει περιοδικά, κατέχει μέσα μαζικής ενημέρωσης και χρηματοδοτεί τη δημοσιογραφία του κύριου Μαρίνου. Αν είναι αυτός, είναι απόλυτη ανεξαρτησία. Αλλά τώρα στο συγκρότημα. Όχι ρε παιδί μου, προσπαθώ. Μακριά, λέτε, είναι επικίνδυνο πράγμα αυτό. Έτσι, μπράβο. Να είμαστε σαφείς. Δεν αναφερόμαστε στο συγκρότημα. Μπράβο. Έτσι να είναι σαφές αυτό. Αναφερόμαστε στη ΣΥΑ. Δεν αναφερόμαστε. Πώς το λένε, σε ένα παράλληλο σύμπαν αναφερόμαστε. Έτσι. Το οποίο είναι, πώς το λένε, η Ελλάδα μείον. Κατάλαβε. Ένας φίλος εδώ πέρα μας λέει, ο Δημήτρη, ο ψυχαναγκασμός δεν θεραπεύεται καθώς φαίνεται, ιδίως όταν πιθανότατα δεν είναι καν ψυχιατρικής φύσεως θέμα, αλλά θέμα διεταγμένης υπηρεσίας. Τέλος πάντων, απλή ερώτηση. Υπάρχει κάποια συνεργασία του ΕΠΑΜ με τη συσπήρωση στον ανέδωτο αγώνα για τη Μακεδονία και τη Δημοκρατία? Προφανώς η χρήση της ίδιας λέξης ανέντοτος δεν συνιστά συνεργασία παρά μόνο στα μάτια των περίεργων. Γι' αυτό και ρωτάω. Αλλά πώς μόνο ο ίδιος μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς εννοούν όσα γράφει? Λοιπόν, μας παραθέτει δύο ανακοινώσεις. Λοιπόν, από όσο γνωρίζω τελευταία κοιτώντας τα κοιτάπια, δεν έχουμε καμία συνεργασία. Δεν ξέρω, εδώ είναι και το μέλος της πολιτικής γραμματείας να μας εξηγήσει. Δεν έχουμε συνεργασία. Όχι, εσύ να μας πεις, δεν ξέρω εγώ τίποτα, εγώ δεν είμαι πραστικός από το. Λοιπόν, λέει, αν υπάρχει κάποια συνεργασία του ΕΠΑ με τη συσπήρωση στον ανέδωτο αγώνα για τη Μακεδονία και τη Δημοκρατία. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι εγώ δεν συνεργάζομαι. Δηλαδή, εγώ δεν έχω καμία συνεργασία με αυτούς τους τύπους. Προηγουμένως, μάλιστα στην αρχή της εκπομπής, εγώ ως Δημήτρης Καζάκης, έτσι. Λοιπόν, είπαμε ότι δεν συμφωνούμε με καθόλου με αυτή τη λογική. Έχει εθνικιστική λογική η λογική αυτή. Τη Δημοκρατία τη βάλανε από δίπλα για να διαφέρουν από τον ακροδεξιό, από τους ακροδεξιούς, αλλά στην πραγματικότητα έχουν ακριβώς την ίδια λογική. Και κάνουν έναν αγώνα οπισθοφυλακής για την τιμή των όπλων. Δεν έχουμε καμία δουλειά με αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω βέβαια η πολιτική γραμματεία αν έχει καμία διαφορετική άποψη, διότι δεν ξέρω τι συμβαίνει τελευταίως. Έχετε συνεργασία, δεν ξέρω. Με ποιον? Με αυτό το πράγμα, με το συσπήρωση στον ανέδωτο αγώνα για τη Μακεδονία και τη Δημοκρατία. Το ανέδωτο αγώνα, μην το παίρνετε σοβαρά, επειδή το ΕΠΑΜ έχει πει. Το ΕΠΑΜ μιλάει για ανέδωτο αγώνα, ξέρετε από πώς, από το τρίτο συνέδριο. Από το τρίτο συνέδριο. Και βεβαίως εμείς λέμε ανέδωτο αγώνα για τη Δημοκρατία. Έτσι, μπράβο, έτσι, που μέσα σε εκεί εντάσσεται. Βεβαίως, και για την απελευθέρωση. Δεν μιλάμε να τρέχουμε πίσω την Μακεδονία. Μην τρελάθουμε τώρα. Εντάξει. Είναι γελιότητες, να το πούμε έτσι. Οι άνθρωποι το έχουν καταντήσει πασαρέλα το ζήτημα της Μακεδονίας και νομίζω ότι άμα κολλήσουν και από δίπλα για μια δημοκρατία, λύσαν το θέμα. Είναι συνένοχοι στο γεγονός ότι σπρώχτηκε ένας ολόκληρος κόσμος να δώσει τη μάχη εκεί που θα την έχανε. Ενώ δεν έδωσε εκεί τη μάχη. Χάσει. Εκεί που πραγματικά είναι στην υπογραφή για το μπορεί όνομα. Μπορεί να την κερδίσει. Ενώ δεν έδωσε τη μάχη και δεν δίνει τη μάχη εκεί που μπορεί να την κερδίσει. Και μάλιστα όχι μόνο στο ζήτημα το λεγόμενο μακεδονικό, που δεν υφίσταται θέμα Μακεδονίας. Δηλαδή, συγγνώμη, γιατί θέτουμε ζήτημα Μακεδονίας? Από πού και ως πού? Έχει να κάνει με συμφωνία με το υβρίδιο των Σκοπίων. Αυτό είναι. Από πού και ως πού είναι Μακεδονία, και από τη δική μας μεριά. Και το δεύτερο, από τη μεριά δηλαδή της Ελλάδας. Και το δεύτερο. Είναι το εξής απλό πράγμα. Εδώ μιλάμε για ολόκληρη την πατρίδα. Εμείς παλεύουμε για μια ενιαία και αδιαίρετη Ελλάδα. Δεν παλεύουμε για τη Μακεδονία για να παλέψουμε μετά για την Αλβανία. Συγγνώμη, για την Ήπειρο. Και μετά για τη Θράκη. Για να τρέξουμε μετά για τις Κυκλάδες. Και όταν θα προκύψει και το πρόβλημα των Δωδεκανήσων, να τρέξουμε για τα Δωδεκάνησα για να φύγουμε μετά για Κρήτη. Όχι. Μιλάμε για μια ενιαία και αδιαίρετη Ελλάδα. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε σε τέτοιου είδους επιτροπές. Άλλωστε, ξέρετε τι γίνεται. Αυτού του είδους επιτροπές μου θυμίζει ένα παλιό ανέκδοτο
που λέγανε για το δημόσιο τομέα, ο Γιώργος είναι στο δημόσιο τομέα, οπότε στον μπάλε ποτέ. Μάλλον. Λοιπόν, δημόσιο τομέα που λέει, αν θες να κάνεις μια συγκάλυψη στο δημόσιο τομέα, συγκάλεσε εδώ. Εντάξει, αυτό είναι. Εντάξει, το λέγει ο Καραμαλής, ο εθνάρχης. Ναι, ο οποίος το έχει φτιάξει ο ίδιος. Λοιπόν, λέει, αν θέλεις να λύσεις, να μην λυθεί ποτέ ένα πρόβλημα, στείνεις μια επιτροπή. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει με τις επιτροπές αγώνα. Άμα θέλεις να διονυστεί ένα πρόβλημα χωρίς να υπάρξει κανένας είδους αγώνας, φτιάχνεις μια επιτροπή αγώνα. Έτσι θα φτιάξει εκεί πέρα, το κάνει πασαρέλα των γνωστών και μη γνω και μη εξαιρεταίων. Δεν μιλάνε για τίποτα επί της ουσίας, δεν απευθύνονται στον κόσμο παρά μόνο για να του λένε μπούρδες και μετά και πέρα πάνε παρακάτω. Και να δούμε ζητήματα εκεί που δεν υπάρχουν, όπως είναι το δημοψήφισμα και τα λοιπά, το οποίο πιάσαμε και στην αρχή. Σωστό. Δεν αποδέχεσαι τέτοιου είδους δημοψηφίσματα, δηλαδή θα έκανες δημοψήφισμα αν είμαι Έλληνας, αν θέλω ενιαία και αδιαίρετη τη χώρα. Πώς θα πας να κάνεις τέτοιο πράγμα? Είναι τόσο απλό και συνέχεια έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Κοίταξε, και σαν κόσμος δηλαδή. Καλό είναι να λύνουμε τέτοιες απορίες όμως, γιατί είμαστε σε νηπιακό στάδιο περισσότερος κόσμος και δεν αντιλαμβάνεται τι ακριβώς γίνεται. Δηλαδή, ας μην είμαστε τόσο επιθετικοί σε αυτά, απλά να δίνουμε περισσότερες εξηγήσεις. Όχι, το λέω οι άνθρωποι. Μακάρι να κάνουν κάποια. Απλά η διαφορά είναι ότι δεν εμείς δεν συμμετέχουμε σε κάτι το οποίο. Ναι, ναι, δεν διαφωνώ. Όχι απλά είναι τελεσφόρο. 100% αλλά. Προσωπικά, αλλά θεωρώ και πάρα πολλά πράγματα που είχαμε κάνει στο παρελθόν κι εμείς. Απλά. Ναι, ναι. Συμμετείχαμε σε διάφορα σχήματα ή σε διάφορες ιστορίες, πρωτοβουλίες και τα αρέστα. Το ξανασκέφτομαι τώρα. Νομίζω μας τύχησε περισσότερο και δεν προσέφερα πολύ ως τίποτα. Ακόμη και όταν μάζευε κόσμο. Κατέβαινε κόσμο. Πολύ σκληρό. Ίσως να έχει δίκιο. Τελικά, δηλαδή είναι κάτι που χρειάζεται να το συζητήσουμε. Είναι κάτι, δεν είμαστε δογματικοί, ρε παιδιά, αλλά δεν το ξαναδούμε. Δηλαδή, τελικά, μήπως αυτό το πράγμα μας κατέταξε ο κόσμος, οι πλατείες μαζί, την οποία εμείς θέλαμε και η βασική μας δουλειά είναι πρωτογενώς να δουλεύουμε σε αυτές τις μάζες. Τελικά μας κατέταξε στο ίδιο κάδρο με όλους αυτούς τους τυχάρπαστους που από το 2009 που τους θυμάμαι, το ίδιο βιολί, χωρίς να έχουν και μάλιστα με όλες τις λάθος επιλογές να διαψεύδονται μετά τη μία, τη μετά την άλλη και σήμερα να εξακολουθούν το ίδιο βιολί χωρίς μια αυτοκριτική, βράδερφε. Δεν ήταν δηλαδή, και όταν έβαζα πλάτη στον Καμένο και όταν έβαζα πλάτη στο Τσίπρα και τώρα είναι όλα το μέλι γάλα. Πάντα δίκιο έχουμε. Εμείς και ο Πάπας. Κάτσε ρε σιγά μότο. Δηλαδή, μια στιγμή. Τι έχει αλλάξει, τι δεν μπόρεσε να σταθεί και να μπορέσει να διευκολύνει. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα, να το σκεφτούμε κάπως διαφορετικά. Έτσι. Για όσους τουλάχιστον μπορούν ακόμη και σκέφτονται. Γιατί δυστυχώς, δεν μπορώ να το πω για την πλειοψηφία του λεγόμενου πολιτικοποιημένου κόσμου. Με την παλιά έννοια πολιτικοποίησης. Με την πολιτικοποίηση που είχαμε κι εμείς στα προηγούμενα χρόνια. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, επειδή διάβασα ένα άρθρο του κυρίου Βαρουφάκη. Σοβαρά? Ναι. Άντε, το ξέρεις. Οποίο ξέρω. Μεγάλο επαναστάτη, ναι. Ναι, το οποίο ξέρω ότι συμπαθείς πολύ. Ναι. Ο πρώτος φιλελεύθερος μαξιστής. Ναι. Ελευθεριακός κομμουνιστής. Καλά. Λοιπόν, ας αφήσουμε το σχέδιο. Ανήκει στην κατηγορία που έλεγε ο Ηλιόπουλος για ταινία. Στην κατηγορία των απόρων πλουσίων. Στην τρίτη πτέρυγα για τον Μοκαίτη. Των απόρων πλουσίων, στον γυρασκό των νέων. Δηλαδή είναι σε αυτή την κατηγορία. Εν πάση περιπτώσει, εμένα μου κάνει εντύπωση και ήθελα να σχολιάσουμε λίγο μια τοποθέτηση η οποία επιμένει, δηλαδή στο άρθρο πιάνει αρκετό χώρο, μια τοποθέτηση που λέει ότι ρεαλιστικό μπορεί να είναι ένα πρωτογενές πλεώνασμα του 1,5%. Α, ναι. Εάν πάει στο 1,6 είναι μη ρεαλιστικό. Σοβαρά. Αν πάει στο 2 βεβαίως χάνει ένα φως. Ενώ στο 1,4 δεν πειράζει. Κάτσε, να δίνει, τα σχολιάζουμε αυτά. Δίνει, γιατί δίνει, κοιτάξτε να δείτε. Δίνει ποσοστό. Παίζεται, ποσοστό. Ναι, δίνει. Και επιμένει και κάθετα. Δηλαδή, πώς το αναφέρει. Ένα πρωτογενές πλεώνασμα στο 1,5 θα στείλει το δημόσιο χρέος στη στρατόσφαιρα το 2060 πάνω από 230% του εθνικού εισοδήματος. Ενώ 1,3, 1 με τις ίδιες πράξεις δεν νομίζω θα κατέβαινε από τη στρατόσφαιρα. Και μαθηματικός. Δεν ξέρω εγώ δηλαδή. Στη στρατόσφαιρα των 230 δις. Εγώ θεωρούσα. Επιγραμματικά λέει. Πρόσεξε να σου το πω πώς το λέει. Έτσι, επιγραμματικά. Το μη βιώσιμο χρέος ισοδυναμεί πρωτογενή πλεονάσματα πάνω από 1,5% και αντιστρόφως πρωτογενή πλεονάσματα πάνω από 1,5% ισοδυναμούν με μη βιώσιμο χρέος. Τα νούμερα που δίνει αμέσως μετά. Και με το 1% καθιστούν το χρέος μη βιώσιμο.
Καταρχά δεν είναι βιώσιμο. Δηλαδή έτσι ή αλλιώ, ναι, έτσι αλλιώ το να δανείζομαι για να πληρώνω χρέο δεν είναι το ορισμό τη βιωσιμότητα, είναι ο ορισμό τη χρεοκοπία. Δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει στα πανεπιστήμια που διδάσκει. Δηλαδή μαζεύω πλέον αυτά διδάσκει. Από αυτά που δανείζομαι. Και έχει και πολλά πτυχία ο άνθρωπο, εγώ δεν έχω. Ναι, όχι. Οφείλουμε να ομολογήσουμε. Εμείς στο δημοτικού δεν έχουμε πτυχία. Όχι, αλλά ένα και ένα κάνει δύο, ξέρω εγώ. Εγώ παιδιά τον είχα καθηγητή. Κάτι να πάρει. Όχι, δεν πήγα σε αυτό. Πήγαινα στον άλλον. 1,5% σημαίνει ότι πρέπει να έχεις πρωτογενές πλεονάσμα 2,7 περίπου δισεκατομμύρια στα 180 δισεκατομμύρια, εάν υποτεθεί στο ότι έχουμε 180 περίπου στα 2,5 με 2,7. 2,7 δισεκατομμύρια σημαίνει αφαίρεση, τόση αφαίρεση από το οικογενειακό εισόδημα. Σημαίνει συρρήκνωση της οικονομίας, σημαίνει πτώση. Το δεύτερο είναι ότι αν έχεις πρωτογενές πλεονάσμα 2,5 δισεκατομμύρια, πες ότι το βγάζεις, πόσα είναι οι τόκοι που πρέπει να πληρώσεις ετήσια? Γύρω στα 6,5 δις. Δηλαδή από τα 2,5 πρέπει να βρούμε άλλα 4 δις. Από πού θα τα βρούμε? Θα δανειστούμε. Ακόμη και αν βρούμε να δανειστούμε τα 4 δις, αυτό σημαίνει εκτείναξη του χρέους κατά το ποσοστό του επιτοκίου. Συν τους τόκους, οι οποίοι περνάνε ξανά μέσα στο χρέος. Θέλω να πω δηλαδή, γιατί το κάνει βιώσιμο αυτό? Ξέρω εγώ ρε παιδιά, εγώ δεν είμαι καθηγητής οικονομικών, αλλά... Ούτε ο κύριος Βαρουφάκης. Όχι, είναι. Ο κύριος Βαρουφάκης είναι. Το ξέρει ο ίδιος. Είναι αυτοί οι καθηγητές οδηγούν... δηλαδή αυτοί οι καθηγητές οδήγησαν την οικονομία σε αυτό το χάλι. Και μάλιστα υπολόγισε ότι αυτό είναι το 1,5 που είναι ρεαλιστικό. Η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει για 3,5. Λοιπόν, τώρα θες να γελάσουμε, γελάσουμε λίγο ακόμα. Έχει αυτοϋπονομευτεί τόσο πολύ αυτός ο τύπος, που πραγματικά νομίζω πολύ λίγη τον όμως. Δημήτρη, θες να γελάσεις λίγο ακόμα. Και όμως, εκτός από τον Βαρουφάκη, έγραψε και τώρα μας το στείλαν. Και ο Νίκλας Οικονομέντες έγραψε και αυτός. Λοιπόν, έγραψε ο Νίκλας. Έγραψε και άλλη μια βλακία. Λοιπόν, τέλος, πρόσεξε να δεις τώρα. Πρόσεξε να δεις. Όχι, θέλει προσοχή. Είναι βαθύς γνώστης του. Δεν ξέρω ποια είναι πράγματος, αλλά είναι βαθύς γνώστης. Λοιπόν, λέει, το τέλος των bailouts των διάσωσης και κατευθείαν στο μονοπάτι για μια νέα χρεοκοπία. Δηλαδή, τι θέλει να μας πει? Φαντάζομαι ότι θέλει να μας πει ότι αυτό το πράγμα που κάνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑΣ, ενώ το ίδιο έκανε και ο... Και ο Μύριζας πριν, ναι. Και ο Μύριζας, ναι. Θα μας οδηγήσει στην... Σε νέα χρεοκοπία. Ενώ αυτό που έκανε ο κύριος Χαρδουβελής δεν θα μας πήγαινε σε νέα χρεοκοπία. Όχι προς Θεού. Εξορισμού αυτό. Ναι, μας το λέει ο κύριος Νίκολας Οικονομέντες. Η προσωποποίηση της ανοησίας. Γιατί ο Πίτ Οικονομίδης, που έλεγε να κάνουμε rebranding Greece... Ναι, να την πουλήσουμε και να πάρουμε τα λεφτά, φύγουμε. Αυτό είναι. Τι ωραία είναι που είναι. Μάλιστα, ο Νίκλας Οικονομέντες είναι is professor of economics at the New York University Leonard Stern School of Business. Λοιπόν, επειδή το ξέρω το σκέφτομαι. Προφανώς εκεί το καταλαβαίνουν, έτσι. Βγάζει στελέχη επιχειρήσεων. Το professor of economics είναι της πλάκας. Δηλαδή, μιλάμε τα economics. Ο άνθρωπος μπροστά του Σάμουλσον ήταν εγκέφαλος. Ο Σάμος που έγραψε το εγχειρίδιο που διδάσκεται σήμερα. Ναι, έχουμε υπόψη. Όσοι περάσαμε οικονομικές σχολές, ξέρουμε το Σάμουλσον. Είδα χθες, παρεπιπτόντως, μια και το βλέπουμε, ένα από τα Blackadder το 1999. Από τα τελευταία του Blackadder. Όπου ο Blackadder, ας πούμε, είχε ανακαλύψει μια. Μάλλον όχι αυτός, ο Baldrick. Ναι. Είχε ανακαλύψει μια κάψουλα του χρόνου, μια μηχανή του χρόνου και πάει πίσω. Μπρος πίσω στον χρόνο. Ναι, και σε μια τέλος πάντων ταξίδι τέτοιο βρίσκεται στην αυλή της Ελισάβετ της πρώτης. Όπου βεβαίως εκεί πέφτει πάνω στον Σέξπιρ. Λοιπόν, και αφού λοιπόν πέφτει πάνω στον Σέξπιρ, λέει ναι, κλωτσές, λέει, μπουνιές εκεί πέρα, το ρίχνει, τον έφτισε και τέτοια πράγματα. Γιατί για τα 200 χρόνια που οι μαθητές στο σχολείο ταλαιπωρούνται από το κείμενά σου, λοιπόν. Θέλω να πω ότι αν πετυχαίναμε, ας πούμε, σε κανένα έτσι, σε time capsule, ας πούμε, πετυχαίναμε το Σάμουσο, τι θα έπρεπε να το κάνουμε, δηλαδή. Πόσοι φοιτητές από όλα από τα μέρη και το ταλαιπώρησε τα economics, το τι ταλαιπωρία τραβήξαν αυτοί οι φοιτητές οικονομικών σχολών σε όλες τις σχολές του πλανήτη. Δηλαδή, είναι απίστευτο ξύλο που πρέπει να φάει αυτός.
Λοιπόν, κοίταξε, τον προτιμήσανε κιόλας. Είχαμε βρει πολύ καλύτερα παλαιότερα οικονομικά βιβλία, κλάσεις καλύτερα του Σάμουελσον, αστικά, αστικής πολιτικής οικονομίας. Το συζητάμε. Πολύ καλύτερα. Δηλαδή... Και χάρη στο Economics πήρε και Νόμπελ Οικονομίας. Βεβαίως. Είναι ο μοναδικός που πήρε Νόμπελ Οικονομίας για το εγχειρίδιο που έγραψε. Και μετά μου λέγανε για τη Σοβιετική Ένωση. Αυτή η χειρότερη είναι. Του Σούτσου να πάρει την πλουτολογία που έχει γραφτεί 200 χρόνια πίσω, που είναι φιλελεύθερο κείμενο, έτσι δεν είναι. Μιλάμε και για μια άλλη εποχή, ρε παιδί. Και πολύ μπροστά έτσι την εποχή. Λοιπόν, είσαι αλλοδαπός και είσαι καταδικαστή για ληστείες, θα γίνεις Έλληνας πολίτης. Μας λέει ο φίλος. Με προεκό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χαρίτων, έρονται οι κατανόμων συνέπειες που απορρέουν από την καταδίκη του με αριθμό κτλ. Τριμελούς φετίου κακουργημάτων Αθηνών σε ποινές φυλάκισης 2, τα συγκεκριμένα ονόματα δηλαδή, σε ποινές φυλάκισης 2 ετών και 3 μηνών, με τριετή αναστολή για τα δικήματα της ληστείας και παράνομης οπλοφορίας προκειμένου να αποκτήσουν ελληνική ηθαγένεια με πολιτογράφηση. Αυτό είναι από το ΦΕΚ. Εντάξει, αδειάζουν οι φυλακές για να μπούμε εμείς μέσα. Κάποιοι πρέπει να μπουν μέσα, κάπως θα γεμίσει. Τους αλλοδαπούς. Ναι, αδειάζουν τους αλλοδαπούς για να μπούμε εμείς. Αυτό να μου πεις. Να πω κάτι γι' αυτό. Είχα βρει μια είδηση πριν λίγες μέρες που έλεγε μια επίτροπος επέπλητε την Ελλάδα ότι δεν μπορεί να δίνει ηθαγένεια τόσο αβέρτα, κουβέρτα, δηλαδή με τόσο χαλαρά κριτήρια. Οπότε θέλω να πω, ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αντίρρηση σε αυτό. Ακόμα και η Επίτροπη. Ναι, αλλά εδώ πέρα έχουμε αριστερά, ρε παιδί μου. Και η αριστερά, ας πούμε, έχει και σχέση με το έγκλημα εξορισμού. Από την εποχή που ανακάλυψε τον ευρωκομμουνισμό, δηλαδή. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα που έχει συμβεί. Ευρωκομμουνισμό. Το οποίο είναι το προήμιο του νεοφιλελευθερισμού. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μας εισήλθε ο νεοφιλελευθερισμός, ο νέος συντηρητισμός στην Ελλάδα, διά του ευρωκομμουνισμού. Είναι ο τρόπος για να πας από το ένα στο άλλο. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι... Να το διαβάσω αυτό, το έχετε δει. Βεβαίως. Λοιπόν, το καμπανάκι συνεγερμού σε Λονδίνο και Βρυξέλλες προκειμένου να επιταχύνουν το βήμα και να προσδώσουν χαρακτήρα επίγοντος στις διαπραγματεύσεις για το Brexit, χτύπησαν μαζί με τους εργοδότες και οι εργατικές ενώσεις της Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βάλουν σε πρώτη προτεραιότητα τα οικονομικά συμφέροντα, τις δουλειές, τα δικαιώματα, τις ζωές των πολιτών, σημείωσε και μία ανακοίνωση. Σε κοινή ανακοίνωσή τους, η Ένωση Βρετανών Βιομηχάνων, η Ευρωπαϊκή Εργοδοτική Συνομοσπονδία και τα Βρετανικά Συνδικάτα και η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Εργατικών Συνδικάτων. Ναι, αλλά όχι τα Βρετανικά Συνδικάτα, η ΤΟΥΚ δηλαδή. Η ΤΟΥΚ. Η ΤΟΥΚ συμμετέχει και αυτή, η υπέγραψη. Ναι, συμμετέχει, συμμετέχει. Και η ΤΟΥΚ. Και η ΤΟΥΚ. Μάλιστα. Άρα ψηφίζουν Κόρμπιν. Ψηφίζουν. Κόρμπιν, τον εργατικό. Τι να σου πω. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι. Εντάξει, κινούνται στη λογική επιγνωστή. Βοήθεια εκτάκτου ανάγκης ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ θα χορηγηθεί για τους πρόσφυγες στα ελληνικά νησιά και κυρίως στη Λέσβο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάλι θα πλουτίσουν η ΜΚΟ. Είναι μια συνέχεια του ενός πακέτου από το 2015. Ναι, 20 εκατομμύρια. Ναι, είναι 1,6 το πακέτο. Λοιπόν, το ενδιαφέρον σε αυτήν την ιστορία είναι το πακετάκι αυτό. Έχει να κάνει με το εξής. Μάλιστα, να το διαβάσουμε περισσότερο γιατί έχει ενδιαφέρον. Σύμφωνα με την Επιτροπή, το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ θα χορηγηθεί στην ύπατη αρμοστία ΗΕ για τους πρόσφυγες, με άλλα λόγια δηλαδή στις ΜΚΟ, και θα χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση όσο θα δουν οι κάτοικοι έστω και ένα ευρώ να μου τρυπήσουν τη μύτη. Για τη διευκόλυνση διαχείριση των εγκαταστάσεων υποδοχής μεταναστών και προσφύγων στη Λέσβο. Για τη στήριξη τοπικών κοινοτικών σχεδίων για την παροχή περαιτέρω επίγουσα στεγάσια στα νησιά. Το ποσό των 20 εκατομμυρίων θα χρησιμοποιηθεί επίσης για την προστασία των παιδιών, την ανεπίσημη εκπαίδευση, και την πρόληψη της σεξουαλικής βίας. Ποια είναι η ανεπίσημη εκπαίδευση, δηλαδή? Δεν ξέρω. Η πρόληψη της σεξουαλικής βίας, πώς είναι, ρε παιδιά? Το καστραίσον, δηλαδή, πώς. Καστράτο. Τι ακριβώς είναι η πρόληψη σεξουαλικής βίας? Δεν μπορώ να φανταστώ. Δεν να σου πω. Πρόληψη σεξουαλικής βίας. Σημειώνεται ότι αυτή η έκτακτη χρηματοδότηση των 20 εκατομμυρίων ευρώ είναι πρόσθετη της χρηματοδοτικής στήριξης ύψους 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ που χορηγείται από την Επιτροπή από το 2015 για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον είναι ότι τα 1,6. Πρόκληση, έτσι. Βέβαια, πρόκληση. 1,6 δις δεν έχουν δει οι Δήμοι
και οι τοπικοί φορείς ούτε διφραγκάκι. Πού πήγαν όλα αυτά τα λεφτά? Σε ΜΚΟ. Προφανώς δεν θέλω να πω, εντάξει. Αυτά τα λεφτά δηλαδή, με τη βιομηχανία αυτή, την επιδοτούμενη, ταυτόχρονα η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα έχουμε αναστολή του ΦΠΑ. Της αυστηρότητας στα νησιά. Είναι το αντάλλαγμα. Είναι το αντάλλαγμα για τις νέες ροές που έρχονται από την Ανατολή, ιδιαίτερα τώρα που σταματάει η Ιταλική κυβέρνηση, κλείνει την πόρτα στις ροές από τη Λιβύη, που θα μας έρχονται από την Τουρκία. Λοιπόν, και από αλλού. Οπότε το κάνουν αυτό το ένα, και το δεύτερο κάνουν μια επιδότηση οφοπλιστές για τα νησιά, για ορισμένα νησιά, 49 νησιά, κάτι τέτοιο άκουσα. Επιδότηση του εισιτηρίου, καθότι πλέον είναι απλησίαστα τα εισιτήρια για τον Έλληνα οικογενειάρχη ιδιαίτερα, για να πάει στα νησιά. Έλληνες τουρίστες είναι πλέον, πώς λέμε, Αλβανός τουρίστες. Όχι, αυτό είναι πιο δύσκολο να βρεις. Πιο εύκολο να βρεις Αλβανό τουρίστα παρά να βρεις Έλληνα τουρίστα. Λοιπόν, και ο Έλληνας οικογενειάρχης ιδιαίτερα, το ξέρουμε και εξιδίων που λέμε, είναι τρομακτικά δύσκολο να επισκεφτεί τα νησιά πλέον ή να πάει στα νησιά, ακόμη και αν κατάγεται από εκεί. Σε καρποστάλ. Σε καρποστάλ, όπως η μη κυβερνητική οργάνωση για την Ιταλία. Γι' αυτό και στη κυρία Λιμπεράκη έγινε πρόεδρος της καινούργιας ΜΚΟ, τη Solidarity for Kassam. Εδώ φτάνει με τα διόδια. Του Μητσοτακέικου έχει καλή σχέση. Βάλε διόδια, είναι απλησίαστο οτιδήποτε είναι να πας. Το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ήδη στα νησιά, ιδιαίτερα στη Δωδεκάνησο, αλλά και στα νησιά τα οποία είναι κοντά στις τουρκικές ακτές. Η βενζίνη έχει χτυπήσει πλέον τα 2 ευρώ, σε ορισμένα νησιά έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Και οι εκτιμήσεις είναι ότι θα ξεπεράσει τα 2,6 ευρώ. Ναι, είναι κάποια νησιά αυτό ισχύει. Όχι μόνο, αυτό θα επεκταθεί παντού, σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Ήδη χτυπάμε τα 1,7, 1,8 στην περιοχή της Αττικής. Όχι, γύρω στο 1,65 περίπου είναι. 1,7. Ναι. Λοιπόν, μιλάμε για, θα αυξηθεί και θα αυξηθεί σημαντικά, διότι πολύ απλά, ενώ παγκοσμίως η τιμή πέφτει. Πέφτει το πετρελαίο, ναι. Έτσι, εδώ έχουμε καρτέλ. Όχι. Και το καρτέλ κερδίζει. Όπως έβλεπα τα τελευταία στοιχεία, το βασικό προϊόν εξαγωγής αυτής της χώρας, στο εμπόριο το είναι, κατά 21% είναι το πετρέλαιο, το ραφινανισμένο πετρέλαιο, δηλαδή το διυλισμένο πετρέλαιο. Αυξήθηκε. 21%. Το δεύτερο είναι οι συσκευασίες για φαρμακευτικά προϊόντα, που είναι στο 4,6%. Αυτά ποια στοιχεία, ποια εποχή της χρονιάς? Του 2016 ή 2016-2017. Να δούμε και δεν έχει αλλάξει πολύ. Να δούμε πως αυξήθηκε, γι' αυτό λέω. Πως πάμε το καλά, ενδιαφέρον όμως πάμε είναι, καλά το ενδιαφέρον ποιο είναι, κομμάτι. Ότι το διυλισμένο πετρέλαιο αυτό, το οποίο εξάγεται κατά 21% είναι το εξαγωγών μας, έτσι. Είναι εισαγωγή. Ναι, το εισάγουμε άλλο τόσο, το εισάγουμε την Τουρκία. Το οποίο τους πουλάμε, φαίνεται τους πουλάμε τόσο, το σημαντικότερο κομμάτι πηγαίνει στην Τουρκία, και το σημαντικότερο κομμάτι του διυλισμένου πετρελαίου και του αργού που πουλάει η Τουρκία έρχεται στην Ελλάδα. Τώρα, γιατί δεν ξέρω, σας βλέπω, υπονοείτε κάτι για το Χαλιφάτο. Αλλά σας παρακαλώ, είμαστε ενάντια στους Σελτζούκους Τούρκους. Δεν έχει καμία σχέση ότι τον κάνουν το Χαλιφάτο, και πολύ περισσότερο δεν ξεπλένουμε εμείς το μαύρο πετρέλαιο του Χαλιφάτου. Μην τολμήσει κανένας και πείτε τέτοιο πράγμα. Και τώρα, εάν μου πείτε ότι όλες αυτές οι διασυνδέσεις με την Τουρκία και τα λοιπά δεν έχουν καμία σχέση με την υποχωρητικότητα και την πολιτική κατευνασμού που ακολουθούν οι ελληνικές κυβερνήσεις. Είναι η συνέχεια στα νησιά. Προφανώς. Όχι, βέβαια, καμία σχέση. Όχι, είναι συνέχεια της παλιάς, του συμφώνου παλιάς, του συμφώνου της ελληνοτουρκικής φιλίας. Όχι, καμία σχέση. Λέμε, αστειευόμαστε τώρα. Είναι η συνέχεια. Λοιπόν, συνέχεια. Για να λοιπόν, ξέρουμε λοιπόν τι γίνεται με όλη αυτή την ιστορία. Πριν ολοκληρώσεις, να ξαναπούμε πάλι για σήμερα το απόγευμα για την πρόσκληση σε ανοιχτή ομιλία και συζήτηση με θέματα γιατί τα μνημόνια είναι παράνομα και αποτροπή διαμερισμού της χώρας. Ειδικά το δεύτερο είναι πλέον πολύ δυνατό. Ομιλητές είναι ο πρόεδρος ΕΠΑΜ, ο Δημήτρης Καζάκης, μαζί με τον επικεφαλή τομέα δικαιοσύνης του ΕΠΑΜ, τον κύριο Μαζαράκη. Επιπλέον παρέμβαση στη συζήτηση θα κάνει και ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Προστασίας Δανειοληπτών και Καταναλωτών Ελλάδος, ο κύριος Κρητικός. Η εκδήλωση θα γίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο Γαλαξιού, στο Καμίνι, το όνομα, σήμερα σε 6.30 ώρα το απόγευμα. Πες την διεύθυνση. Καψάλι 12, αίθουσα Β.
Χρήστου Καψάλη 12, κοινή αίθουσα Β. Ναι, εντάξει, νομίζω ότι είναι σε συγκεκριμένο σημείο το πολιτικό κέντρο του Γαλατσιού, θα το ξέρει περισσότερο κόσμο. Καμίνι ονομάζεται. Λοιπόν. Και είναι καμίνι, είναι παλιό καμίνι. Και ναι, ναι, είναι ενδιαφέρον και για σαν χώρο. Ναι. Δηλαδή για, χώρος για τον Δύση, α πούμε. Δηλαδή γιατί είναι. Πώς το λένε, από, από τις παλιές έτσι, βιομηχανικές εγκαταστάσεις που κάπως... έχουν απομείνει. Ναι. Απλά ο χώρος να πούμε ότι κλιματίζεται, μην νομίζω ότι θα πάμε και σε καμίνι, έτσι. Δεν είναι όνομα και πράγμα. Όχι, είναι όνομα και πράγμα, απλά είναι κλιματιζόμενο. Άρα δεν θα σκάσω. Λοιπόν. Καλημέρα, είναι πολύ απλό, μας λέει ο φίλος ο Γιάννης, για το ζήτημα της πρόληψης σεξουαλικής βίας. Μας εξηγεί ότι είναι πολύ απλό, θα ανοίξουν οίκους ανοχής για να εκτονώνονται οι μετανάστες. Επιτέλους ήρθε η ανάπτυξη. Λοιπόν, κάταξε λίγο. Οι Γερμανοί άλλωστε έχουν know-how στις οίκους ανοχής. Ναι, όχι, και ιδιαίτερα για την σεξουαλική εκπαίδευση των μεταναστών. Διότι υπάρχει ένα ολόκληρο κυβερνητικό, κρατικό μάλλον site, που εξηγεί στα αραβικά και σε άλλες γλώσσες, ακόμη και σε περσικά, τον τρόπο που πρέπει να κάνεις έρωτα σε μια κυρία ή τέλος πάντων ανάμεσα σε δύο άντρες. Δεν έχει θέμα. Διότι προσέξτε, αυτό το πράγμα όπως εξηγήσε η κυβέρνηση της Γερμανίας, το έκαναν για την πρόληψη των βιασμών από μετανάστες που γίνονται στην, από λαθρομετανάστες που γίνονται στην Γερμανία. Έτσι λοιπόν ο βιασμός δεν είναι άσκηση εξουσιασμού πάνω στο, αλλά έλλειψη σεξουαλικής ικανοποίησης. Οπότε τι του κάνεις, επειδή αυτοί είναι βάρβαροι και έρχονται από βάρβαρες χώρες που σεξουαλικά ικανοποιούνται με βιασμούς, γι' αυτό λοιπόν τους μαθαίνουν πώς πρέπει να κάνουν έρωτα. Έτσι έχουν και μικρονίδια και τέτοια. Ναι, βεβαίως. Ναι, ναι. Αυτό είναι τραγικό. Καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Και βεβαίως πώς να το κάνουμε, όπως από την εποχή άλλωστε που οι βάρβαροι ούνοι από την στέπες της Ρωσίας ήρθαν και βιάσανε τόσες αθώες Γερμανίδες στο Βερολίνο. Βεβαίως δεν το ξεχνάμε αυτό το πράγμα, χάνω τα νούμερα, δηλαδή ξεκινήσαν με 10.000, μετά 150.000, φτάσανε τα 3 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια, 75 εκατομμύρια, δεν ξέρουμε, μάλλον τους έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Όσο απομακρυνόμασταν από τον ναι. πόλεμο, όσο ξανά εκατομμύρια. Γιατί αυτοί οι Ούγγοι, οι βάρβαροι, ας πούμε, βιάσανε τις απλές Γερμανίδες, σλάβοι, ναι, όλοι αυτοί τέτοιοι είναι από τις στέπες εκεί κάπου ήρθαν και όλα αυτά τα πράγματα, βιάσανε μαζικά τις Γερμανίδες, τις οποίες βεβαίως ο Χίτλερ τις περιποιήθηκε ιδιαίτερα στις σχολές γυναικών που τις έστειλε για να τις βιάζουν μαζικά οι SS. Αλλά αυτό δεν είναι κακό, διότι ήταν ο Γερμανός με τον Γερμανό. Κατάλαβες. Αλλά τώρα να σου έρθει και ο Ρώσος, ο Βαρβάτος από τις στέπες, ας πούμε, και να με σε βιάσει. Ναι. Το ίδιο σημαίνει και με τους λαθρατομετανάστες. Εντάξει, να με βιάζουν οι Γερμανοί. Αλλά να με βιάζουν και οι Πακιστάνοι, δεν πάει. Πάντως αυτές οι Ευρωπαίες, μόλις βλέπουν άραβα. Και ο κύριος Κρανιδιώτης είχε μια αντίστοιχη αντίληψη, ναι. όταν διαπίστωσε ότι βιάστηκε μια. Μια κοπέλα. Ο Φαΐλος. Ο Φαΐλος, ποιος άλλος, αλίμον. Αυτό το τέρας της πολιτικής. Λοιπόν, όπου έκανε μεγάλο ζήτημα, ας πούμε, στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ελέφαντα και με την ουρά, πώς ήταν όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, όταν διαπίστωσε ότι ο βιασμός μιας 28χρονης, 24χρονης, δεν ξέρω, φοιτήτριας, έγινε από Αλβανό. Το έκανε μεγάλο θέμα. Διότι, προσέξτε, εάν είναι να βιάζουν οι Αλβανοί. Εμείς πώς θα βιάζουμε. Πώς θα βιάζουμε. Ναι. Εμείς ως Έλληνες. Να... Το δικαίωμα του Έλληνα στο βιασμό του. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να κάνουν, να κάνουν οι μετανάστες βιασμό. Έτσι λοιπόν, και ο κύριος Κανιδιώτης με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, έτσι λοιπόν και οι Γερμανοί το κάνανε επίσημο καθεστώς. Τώρα, όποιος διαβάσει τη μαζική ψυχολογία του φασισμού από το Wilhelm Reich, που εξηγεί πόσο ο ναζισμός και άνω του ναζισμού είχε σεξουαλικές ρίζες, και όποιος θεωρήσει ότι αυτό το πράγμα είναι υπερβολής του Reich, απλούστατα δεν έχει ιδέα το τι σημαίνει η Γερμανία. Έτσι, το τι σημαίνει η Γερμανία, ακόμη και σήμερα. Και πέρα, ναι, είναι αυτό, δηλαδή αυτό το καθεστώς που μας έλεγε και ο φίλος προηγουμένως, της κοινωνικοποίησης διαμέσου του Arbeitermacht Reich και, και όλα αυτά τα πράγματα, ότι παρουσιάζουν σεξουαλικές διαστροφές μέχρι εκεί πέρα που δεν φτάνει ο νους, και όταν ποιος έχει κατά λάθος βρεθεί σε αυτές τις άμυρες χώρες του σεξουαλικού τουρισμού στην εκεί πέρα, και δει πως ο Γερμανός τουρίστας διαπρέπει ιδιαίτερα στην παιδοφιλία,
λοιπόν, που προσφάτως μάλιστα διάβασα, υπάρχει κίνημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να περάσει οδηγία ότι το ζήτημα της παιδοφιλίας πλέον πρέπει να εξεταστεί από, στη βάση του ότι δεν είναι, πώς να το πούμε, κάτι το οποίο έχει να κάνει με διαστροφή, αλλά σεξουαλικός προσανατολισμός. Είναι και αυτό σεξουαλικός προσανατολισμός, όπως ομοφιλία, όπως όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχει κίνημα αυτή τη στιγμή. Πάντως πληρώνουμε την ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ πληρώνουμε την ήττα των Αράβων στον Καρόλο Μαρτέλ. Αν είχαν μπουκάρει τότε θα είχαμε χάσει. Δυστυχώς όμως τους νικήσανε. Λοιπόν, αυτά λοιπόν. Και βεβαίως να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια. Θα τα πούμε βεβαίως και αύριο. Πάντως μια που το είπες, να θυμηθούμε ότι οι ταινίες οι φασμπίτε δίνουν αρκετά πράγματα για να καταλάβεις πόσο στρεβλή είναι η άποψη του μέσου Γερμανού για τέτοια ζητήματα σε σχέση του Μου κάνει φοβερή εντύπωση, ας πούμε, το γεγονός ότι αν διαβάσεις γερμανικά βιβλία σχετικά με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το ναζιστικό καθεστώς, δεν αναφέρεται παρά μόνο σε ελάχιστες μονογραφίες, οι οποίες βέβαια δεν έχουν περάσει στη βασική βιβλιογραφία, την ιστοριογραφία τη γερμανική για το ναζιστικό καθεστώς, ο μαζικός βιασμός των γυναικών που γινόταν ως καθεστώς, καθεστωτικά από το σύστημα. Αλλά οι βιασμοί από το στρατιώτη του Κόκκινου Στρατού όταν κατέλαβαν το Βερολίνο είναι στην προμετωπίδα. Αποτελεί μάλιστα και θέμα που έθεσε η κυβέρνηση της Γερμανίας στους Ρώσους. Δηλαδή, τι να πεις, σηκώσεις ψηλά τα χέρια. Αυτό, σε αυτό ξέρεις να πεις. Το θέμα είναι αυτοί που υποστηρίζουν αυτό. Εκεί είναι τι να πεις. Και στο λοιπόν, σήμερα. Να ευχαριστήσουμε για όσους μας παρακολουθήσανε, να ευχηθούμε καλή συνέχεια και φυσικά εσάβριον τα νεότερα.